Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τον Νίκο τον Καρατζά για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα για ένα θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγομαι Σιδέρος Καμπόλης, για όσους δεν με ξέρετε. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Εθνικό Μετσέβριο Πολυτεχνείο και στο Ελληνικό Κέντρο Ερευνών, στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών στο Δημόκρητο. Και η διδακτορική μου έρευνα έχει να κάνει με τα σπήλαια, τη σπηλαιογένεση, πώς δηλαδή εξελίσσονται τα σπήλαια και επιπρόσθετα με τα στοιχεία που μπορούν να μας δώσουν οι μορφές που φιλοξενούν τα σπήλαια. Και αυτές οι μορφές είναι τα σπηλαιοποθέματα, που είναι πολύ ιδιαίτερες μορφές, γιατί μας δίνουν πληροφορίες για το πώς μεταβάλλεται το παγκόσμιο κλίμα στην πάροδο του βιολογικού χρόνου και μέσα από αυτές τις μεταβολές μπορούμε να καταλάβουμε και τις προκύπτουσες περιβαλλοντικές μεταβολές. Δηλαδή, όλοι γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια του βιολογικού χρόνου έχουν συμβεί θερμά και ψυχρά επεισόδια με την επικράτηση και την προέλευση των παγετώνων και με την δείξη των παγετών. Αυτές οι κλιματικές μεταβολές έχουν και μία περιβαλλοντική συνιστόσα, δηλαδή επηρεάζουν την παγκόσμια θαλάσσια στάθμη. Οπότε η έρευνά μου ασχολείται με τα σπήλαια, τα κλιματικά στοιχεία που μας δίνουν, αλλά και τις προκύπτουσες μεταβολές που προκαλούν αυτές οι κλιματικές μεταβολές. Και για να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσω με μία ανασκόπηση ιστορική για τις καρστικές μελέτες, για το κάρστο, όπως λέγονται οι περιοχές που φιλοξενούν τα σπήλαια, για να δείτε ότι τα σπήλαια, ο θαυμαστός κόσμος των σπηλαίων, δεν έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον μόνο του σύγχρονου ανθρώπου ή των ανθρώπων κατά τους ιστορικούς χρόνους, αλλά απασχόλησε πάρα πολύ την ανθρώπινη σκέψη από πολύ παλιά, από την προϊστορική εποχή. Ξεκινώντας να σας αναφέρω, έχουμε την επιστήμη της καρστικής γεωμορφολογίας, που όπως αναφέρει και ο όρος, είναι αυτός ο κλάδος της γεωμορφολογίας που μελετά τις διεργασίες που γεννούν και εξελίσσουν το λεγόμενο καρστ και τις καρστικές μορφές. Θα ακούσετε πολύ να αναφέρω τη λέξη καρστ και τις καρστικές μορφές, αλλά στη συνέχεια θα τα δούμε, οπότε θα αποκτήσετε και άποψη και εικόνα για το τι αποτελούν αυτά. Οπότε μελετά όλες εκείνες τις διεργασίες που προκαλούν την γένεση των καρστικών μορφών και τους παράγοντες που επηρεάζουν. Και έχουμε μία μορφή, μία πολύ γνωστή μορφή καρστική, είναι τα σπήλαια. Η σπηλαιολογία μετά είναι η επιστήμη που ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με τα σπήλαια. Ασχολείται με τον τρόπο που εξελίσσονται τα σπήλαια, με την ιστορία των σπηλαίων, με τις μορφές ζωής που υπάρχουν μέσα στα σπήλαια. Οπότε από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η σπηλαιολογία δεν είναι ένας μονοδιάστατος κλάδος των επιστημών, αλλά λόγω του ότι μέσα στα σπήλαια συναντάμε μορφές ζωής, συναντάμε αρχαιολογικά κατάλοιπα, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι τα σπήλαια αναπτύσσονται στο γεωλογικό υπόβαθρο, είναι τμήματα του γεωλογικού αναγλύφου, προξενεί το ενδιαφέρον και προσεγγίζεται από πάρα πολλές επιστήμες. Από την γεωλογία, από την αρχαιολογία, από την κλιματολογία, από τη βιολογία. Όμως ο κατεξοχήν κλάδος που μελετά και περιγράφει τα σπήλαια είναι, θα λέγαμε, η γεωσπηλαιολογία. Γιατί αναπτύσσεται στο γεωλογικό υπόβαθρο και την εξέλιξή τους την ορίζουν οι νόμοι της γεωλογίας. Πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τι σημαίνει καρστ. Τι είναι αυτός ο όρος καρστ που σας αναφέρω τόση ώρα. Ο όρος καρστ είναι μια γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα Ιταλίας και Σλοβενίας και αποτελεί την περιοχή όπου πρωτομελετήθηκαν συστηματικά οι καρστικές μορφές. Προέρχεται ο όρος από την περιοχή Κράς, δεν φαίνεται, η περιοχή Κράς βρίσκεται, είναι ένα ζεστολιθικό πλατό βορειοδυτικά, βορειοανατολικά της Τεργέστης. Εκεί για πρώτη φορά τον 17ο και 18ο αιώνα μελετώνται επιστημονικά και συστηματικά όλες αυτές οι μορφές. Οπότε ο όρος αυτός επικράτησε σε όλα τα τοπία που έχουν παρόμοιες συνθήκες και παρόμοιες μορφές. Σήμερα η περιοχή Καρστ εκτείνεται από την Τεργέστη μέχρι τη Λουμπλιάνα. Είναι όλη αυτή η περιοχή. Είναι το κλασικό Καρστ των Βαλκανίων. Η λέξη Καρστ είναι μια γερμανοποιημένη εξέλιξη μιας ινδοευρωπαϊκής λεκτικής ρίζας της λέξης Κάρα ή Γκάρα, που σημαίνει πέτρα. Και έχει μεγάλη σημασία γιατί ουσιαστικά το λεκανοπέδιο των Αθηνών περιστοιχίζεται από τους ορεινούς όγκους. Αυτοί οι ορεινοί όγκοι αποτελούν καρστικό τοπίο. Και ξέρετε, επειδή το ζούμε, ότι η βλάστηση είναι χαμηλή. Και αυτό είναι που χαρακτηρίζει τις καρστικές περιοχές. Δεν έχουμε ιδιαίτερη βλάστηση, αλλά ανταυτού έχουμε πετρώδες ανάγλυφο. Οπότε η λέξη καρστ ουσιαστικά υποδηλώνει αυτό το πετρώδες ανάγλυφο και το πετρώδη χαρακτήρα αυτών των τοπίων. Βλέπετε μια άποψη καρστικού πεδίου στα βορειοανατολικά περιθώρια του Κορυφαίου Κόλπου, που είναι στην περιοχή του Καπαρελίου. Βλέπετε την ελλειπή βλάστηση, έχουμε χαμηλούς θάμνους, αλλά μέσω της βλάστησης και μεταξύ των θάμνων αυτό που κυριαρχεί είναι ο ασβεστόλιθος, είναι το πετρώδες υπόβαθρο. Πάμε να δούμε λίγο για την ιστορία του καρστ. Η πρώτη αναφορά για καρστικά φαινόμενα είναι σε πλάκες φινοειδούς γραφής τον 1ο αιώνα π.Χ.
και αναφέρεται στην αποστολή του Ασσύριου βασιλείας Σαλμανάσαρ στον ποταμό Τίγρη. Ο ποταμός Τίγρης, οι πηγές του είναι καρστικές πηγές. Μετέπειτα έχουμε την μελέτη του καρστ στην Ελλάδα να εμφανίζεται τον 7ο αιώνα π.Χ. και μέσα από δύο πρωτοπόρες εξηγήσεις για τον υδρολογικό κύκλο. Η μία ήταν, είχε κύριο αντιπρόσωπο τον Αριστοτέλη, ο οποίος έλεγε ότι το υπόγειο νερό έχει σχέση με το επιφανειακό νερό. Έχουμε τη ροή του επιφανειακού νερού, το οποίο συνεχίζει υπόγεια μέσα από διάφορους αγωγούς και τελικώς φτάνει στη θάλασσα. Και ο Αριστοτέλης ήταν πολύ μεγάλο μυαλό και μεγάλη φυσιογνωμία και τελικά όσα έχει πει, σήμερα η επιστήμη μπορεί και τα αποδεικνύει. Μία άλλη σχολή ήταν, είχε κύριο αντιπρόσωπο τον Πλάτωνα και τον Πλίνιο. Αυτοί λέγανε ότι τελικά το υπεδαφικό νερό ακολουθεί μια πορεία ανάποδη από τη θάλασσα και σιγά σιγά όσο προχωράει προς την ξηρά, το νερό ανέρχεται. Προσπαθούσαν να εξηγήσουν το γλυκό νερό. Καθώς ανέρχεται αυτό το νερό το θαλασσινό, στην ανωδική του πορεία αρχίζει και απομακρύνει τα άλατά του. Οπότε επιφανειακά κάποια στιγμή φτάνει και είναι γλυκό. Αυτή ήταν η εξήγηση που δίνανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τότε έχουν συλλάβει το γεγονός ότι οι καρστικές μορφές και το καρστ είναι συνυφασμένο με το νερό. Και είναι συνυφασμένο με το νερό, έχει άμεση συσχέτιση και θα το δούμε στην πορεία. Μετέπειτα έχουμε τον Σοφοκλή να αναφέρεται στην καταβόθεια του ποταμού Ίναχου, στην σημερινή περιοχή του Βάλτου της Αιτωλοκαρνανίας, στον Ερατοσθένη, να περιγράφει την υδρολογική συσχέτιση των καταβόθρων του Φενεού, στην πόλη του Φενεού με τις πηγές του Λάδωνα. Έχουμε τον Στράβωνα να αναφέρει στο 8ο του βιβλίο γεωγραφικά καρστικά φαινόμενα σε πόλγες, θα δούμε τι είναι πόλγες. Το Σένεκα το νεότερο να, στο 3ο του βιβλίο της σειράς φυσικές ερωτήσεις, να περιγράφει την ανάπτυξη μεγάλων σπηλαίων. Όλα αυτά 4 π.Χ. με 65 μετά Χριστόν. Αλλά βλέπετε μια πορεία από τον 9ο αιώνα π.Χ. όλοι αυτοί οι μεγάλοι προσπαθούν να εξηγήσουν όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουν. Και μέσα σε αυτά τα φαινόμενα ήταν φυσικά και τα σπήλαια. Θα σας πάω τώρα σε μια άλλη περιοχή, στην Άπο Ανατολή, στην Ανατολή Ανατολικά, που άκμασε ένας μεγάλος πολιτισμός, αυτός της Κίνας. Οι Κινέζοι ήταν πολύ πρωτοπόροι. Έχουμε το πρώτο βιβλίο περί σπηλαίων το 221 π.Χ. όταν απλά στη γνωστή Δύση, στη Μεσόγειο ή στη Μεσοποταμία προσπαθούσαν να έχουν φιλοσοφικές αναζητήσεις για το τι είναι καρστικά φαινόμενα. Εδώ οι Κινέζοι πρωτοπορούν και έχουμε το πρώτο βιβλίο που έχει περιγραφές σπηλαίων και υδρογραφίας, κίνησης δηλαδή του νερού στο υπέδαφος. Μετέπειτα έχουμε μεταγενέστερα, μετά Χριστόν, το Σεν Κουο, τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν, να αναφέρεται στη γεωλογία της Κίνας και να περιγράφει τις πρώτες τομές σπηλαίων. Όταν η πρώτη συστηματική και επιστημονική μελέτη για τα σπήλαια στην Ευρώπη σημειώνεται το 16ο με 17ο αιώνα. Οι Κινέζοι πρωτοπορούνται. Και ο πατέρας των καρστικών μελετών, ο Γιου Ζιάκε, μελετάει εκτεταμένα το καρστ της Νότιας Κίνας και έχει στη γραφή του μελέτες σε περισσότερα από 300 σπήλαια. Δικαιολογημένα θεωρείται πατέρας των καρστικών μελετών και το 1987, για να τον τιμήσουν, τύπωσαν χαρτόσημα όπου αναφέρεται, όπου μάλλον δεικνύεται, απεικονίζονται οι μελέτες του μέσα στα σπήλαια. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην περιοχή του κλασικού καρστ, δηλαδή στην περιοχή της Σλοβενίας. Έχουμε εκτεταμένες μελέτες σε σπήλαια και σε καρστικά πεδία των 16ο και 17ο αιώνα. Η παλαιότερη επιστημονική περιγραφή του κλαστικού καρστ των Βαλκανίων που εντοπίζεται στη Σλοβενία είναι του Γιουσέτιτς, τον 16ο αιώνα. Έχουμε τον Βάλβασον, τον 17ο αιώνα, με την πιο πλήρη περιγραφή για το καρστ της Σλοβενίας και τον πατέρα της καρστικής γεωμορφολογίας, της επιστήμης θα λέγαμε, που μελετά τις καρστικές μορφές, τον 19ο αιώνα να θέτει τα θεμέλια για αυτά που ονομάζουμε σήμερα καρστ και μέσα στο καρστ συμπεριλαμβάνονται και τα σπήλαια. Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στην περιοχή της Αμερικής. Γιατί υπάρχουν δύο μεγάλες σχολές. Αν και ξεκίνησε η μελέτη συστηματική και επιστημονική των καρστικών φαινομένων στην Ευρώπη, τα Ινία και τη Σκυτάλη πήρε μετέπειτα η Αμερική. Οι Ευρωπαίοι έθεσαν τις βάσεις, αλλά οι Αμερικανοί μέχρι και σήμερα έχουν εξελίξει τις καρστικές μελέτες και ιδιαίτερα τη σπηλαιολογία. Έχουμε τους Ιθαγενείς 3.000 χρόνια πριν από σήμερα, να εξορίσουν γύψο, σελινίτη και άλλες ορυκτές ύλες από το Mammoth Cave System, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα και εκτενέστερα συστήματα σπηλαίων πάνω στη Γη. Με αυτά τα υλικά κάνουν εμπόριο στη Βόρεια Αμερική. Φανταστείτε, 3.000 χρόνια πριν από σήμερα, μιλάμε για το 19ο π.Χ. Από πολύ παλιά, ο Εψωμύτης, όσοι έχετε πάει στο Λάβριο, πιθανότατα να έχετε πέσει πάνω στον Εψωμύτη, είναι ένα ορυκτό, ένυδρο ορυκτό του θηκού μαγνησίου. Δημιουργεί βελονίτσες πολύ ψηλές λευκές. Αν τον αγγίξετε, είναι έφρυπτο, διαλύεται.
χρησιμοποιείται πάνω από 4.000 χρόνια ως καθαρτικό. Οπότε οι προγενέστεροι από εμάς, οι αρχαίοι, είχαν αρκετές γνώσεις και είχαν άμεση συσχέτιση με αυτά που σήμερα εμείς μελετάμε και θεωρούμε ότι είμαστε πρωτοπόροι. Κάποιες βάσεις τις είχαν βάλει από τότε, πιθανότητα λόγω του ότι δεν υπήρχε η γραφή από πάντα, κάποια πράγματα δεν πέρασαν και δεν διασώθηκαν. Όσον αφορά την ιστορία του Καρ στην Αμερική, έχουμε τρία κύρια κύματα προώθησης της φιλολογίας. Το ένα είναι κατά τον εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής, είναι η ανάγκη για νητρόδι, γιατί τα νητρόδι του καλίου και του νατρίου είναι οι πρώτες ύλες για την παραγωγή της πυρίτιδας, το gunpowder που χρησιμοποιούσαν στον εμφύλιο πόλεμο. Ξέραν ότι αυτό μπορούσαν να το βρουν μέσα στα σπήλαια. Και πώς το βρίσκανε μέσα στα σπήλαια? Όπου υπήρχαν αρκετά ογκώδεις συγκεντρώσεις από κόπραγα νυχτερίδα, στο λεγόμενο γουανό. Το νερό, όπως έπεφτε από τη σταγονορροή, από την οροφή, πέρναγε μέσα από τα κόπραγα της νυχτερίδας, συμπαρέσυρε τα νητρόδι και όταν πια το νερό εξατμιζόταν, μένανε οι αποθέσεις στο δάπεδο και στα τυχώματα. Το γνώριζαν αυτό οι Αμερικανοί, πηγαίνανε, ξύνανε αυτές τις νητρόδεις αποθέσεις και τις χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή πυρίτιδας. Το δεύτερο κύμα προώθησης είναι ο τουριστικός οδηγός του Horace Hovey, που θεωρείται ο πατέρας της αμερικανικής φιλολογίας, είναι ο πιο πλήρης τουριστικός οδηγός για το Mammoth Cave System. Προκειμένου να το γράψει, έπρεπε να ερευνήσει εκτενώς αυτό το τεράστιο σύστημα. Μελέτησε, έψαξε αρκετά μεγάλα τμήματά του και θεωρείται μέχρι σήμερα η πληρέστερη περιγραφή, ο πληρέστερος τουριστικός οδηγός. Και το τρίτο είναι ένα τυχές γεγονός, είναι ο θάνατος ενός σπηλαιολόγου, ο οποίος δραστηριοποιούταν σε ένα σύστημα, το Sand Cave. Αυτό το Sand Cave βρισκόταν κοντά στο Mammoth Cave. Και τόσα χρόνια προσπαθούν, το Mammoth Cave είναι σε αλλεπάλληλα επίπεδα, αναπτύσσεται, και πολλά σπήλαια της γύρω περιοχής έχουν καταφέρει να τα ενώσουν με το Mammoth Cave. Φανταστείτε ότι σήμερα το Mammoth Cave εκτείνεται σε 600 χιλιόμετρα διακλαδώσεων. Έχουμε 600 χιλιόμετρα αγωγών, είναι ένα διδαλώδες σύστημα, σε διαφορετικά επίπεδα. Οπότε ο κύριος Collins προσπαθούσε μέσα από το Sand Cave να βρει την σύνδεση με το σύστημα Mammoth Cave. Αλλά κατέβηκε γύρω στα 40 μέτρα και αποκολλήθηκαν κάποια υλικά από την οροφή με αποτέλεσμα να τον σφινώσουν και να παγιδευτεί μέσα στο σπήλαιο. Το μάθανε οι χωρικοί από την γύρω περιοχή. Σπηλαιοδιάσωση δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, ήταν όλα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Προσπαθήσανε διασώστες να ανοίξουν ένα κάθετο φρέαρ και τον πλησιάσανε στο σημείο που ήταν για να του παρέχουν φαγητό. Τον ταΐζανε γιατί είχε παγιδευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα χέρια του δεν μπορούσε να τα κινήσει και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί. Οπότε μετά την πάροδο 2 εβδομάδων ατύχησε ο άνθρωπος, πέθανε, αλλά αυτό έδωσε προκάλεσε έτσι μια διασημότητα στο Sand Cave και γενικότερα στην εξερεύνηση σπηλαίων και ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη της σπηλαιολογίας. Και μετέπειτα έχουμε την επιστημονική μελέτη του Karst με κύριους αντιπροσώπους τον Davis, Swinnerton και Bredge που είναι μεγάλοι γεωλόγοι και μεταγενέστερα στη σημερινή εποχή έχουμε Ford, White και Palmer που είναι τα μεγαθύρια της επιστήμης της σπηλαιολογίας. Ο Palmer, όσο το ξέρετε, έχει γράψει ένα βιβλίο το 2007, λέγεται Cave Geology, θεωρείται ένα από τα πληρέστερα βιβλία σπηλαιολογίας που μπορεί να είναι κατανοητό και από ανθρώπους που δεν έχουν γεωλογικό υπόβαθρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις μελέτες του Karst στην Ελλάδα. Έχουμε τις πρώτες καταγεγραμμένες έρευνες του Γερμανού Φέντλες στο σπήλαιο καταφύγη Κίθνου το 1841. Έχουμε το σιδερίδι με τον Καπές της καταγόθρησης της Κάψιας στην Τρίπολη και ορόσημο για την ελληνική σπηλαιολογία αποτελεί η ίδρυση της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας το 1950 από το Ζέφος Πετροχήλου. Ο σύζυγος, ο Πετρόχυλος, ήταν γεωλόγος και φυσικός και είναι αυτός που έφερε το σπηλαιολογικό κύμα στην Ελλάδα. Όλα τα τουριστικά αξιοποιημένα σπήλαια σήμερα ανά την Ελλάδα οφείλονται στις δραστηριότητες του Ζέφους Πετροχήλου. Και έκτοτε δραστηριοποιούνται περί τους 15 σπηλαιολογικούς συλλόγους στην Ελλάδα. Όλοι τελούν υπό τη σκέπη της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και αυτοί οι όμιλοι και τα μέλη τους γράφουν τη δική τους ιστορία και εξελίσσουν τη σπηλαιολογία στον ελληνικό χώρο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το Karst, αν και μας ξενίζει λίγο ο όρος, μπορεί να μην το ξέρουμε, αλλά σίγουρα έχουμε περπατήσει στα βουνά γύρω από την Αττική που είναι καρστικά τοπία, είναι συνυφασμένο με τη ζωή μας και είναι καλά τοποθετημένο στην ιστορία μας από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτό το Karst.
Το κάρστ είναι οποιοδήποτε τοπίο έχει δημιουργηθεί από τη χημική διάλυση που προκαλεί το νερό στους ασβεστόλιθους. Περιγράφεται από τη συγκεκριμένη χημική αντίδραση. Οι ασβεστόλιθοι είναι ανθρακικό ασβέστιο. Αυτή η σύστασή τους. Το μετεωρικό νερό που πέφτει στους ασβεστόλιθους συνδέεται με ανθρακικό με διοξείδιο του άνθρακα. Θα δούμε ακριβώς πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Θα είμαι πιο εκτενής αυτό. Και βλέπετε η αντίδραση είναι διπλής κατεύθυνσης. Άλλοτε διαλύει τον ασβεστόλιθο και άλλοτε αποθέτει ασβεστόλιθο. Πότε αποθέτει ασβεστόλιθο το νερό μέσα στα σπήλαια και δημιουργεί τα σπηλαποθέματα, σταλακτίτες, σταλαγμίτες και όλο αυτό το διάκοσμο που συναντούμε μέσα στα σπήλαια. Οπότε δημιουργούνται αυτές οι χαρακτηριστικές μορφές που βλέπετε εδώ στο δυναρικό κάρστ, κοιλότητες που αναπτύσσονται από την επιφάνεια της γης και προς τα κάτω. Γιατί το νερό, λόγω της βαρύτητας, ρέει από την επιφάνεια της γης και προς την υπόγεια υδροφορία. Και σε αντιδιαστολή βλέπετε το κονικό κάρστ, που εδώ δεν έχουμε κοιλότητες, επειδή επικρατούν διαφορετικές συνθήκες χημικής διάλυσης του πετρώματος, έχουμε υπολειμματικές μορφές. Αυτές οι υπολειμματικές μορφές, το κονικό κάρστ, δίνει μια διάσταση διαφορετικού κλίματος. Γενικότερα στην παρουσίασή μου θα μιλήσω για το δυναρικό κάρστ που συναντάται στις δυναρίτες οροσειρές, που είναι οι οροσειρές των Βαλκανίων. Θέλω όμως, οπότε βλέπετε εδώ σε μικρή κλίμακα, πετρώματα από τους ορεινούς όγκους γύρω από το εργονοπέδιο των Αθηνών. Βλέπετε σε μικρή κλίμακα αυτές τις κοιλότητες προς το εσωτερικό της γης και εδώ πέρα βλέπετε το παπούτσι ως κλίμακα για να δείτε πόσο μικρές είναι αυτές. Οι μορφές μπορεί να είναι από μερικά εκατοστά μέχρι αρκετά χιλιόμετρα όπως θα δούμε στη συνέχεια. Να αναφερθώ λίγο στο κονικό κάρστ. Σας είπα ότι το κονικό κάρστ δίνει μια διάσταση κλίματος. Απαντάται στην τροπική κλιματική ζώνη. Πιθανότητα να έχετε δει από ντοκιμαντέρ και από ταινίες τα εκτεταμένα πεδία με πολυματικούς λόφους στην Νότια Κίνα. Ή σε αντιδιαστολή στην άλλη άκρη προς τη Δύση, στην Κούβα έχουμε τα Μογκώτης. Είναι αυτοί οι πολυματικοί λόφοι που είναι πιο ογκώδεις. Πώς δημιουργούνται αυτές οι μορφές και γιατί έχουν συσχέτιση με τα καρστικά φαινόμενα, με τις κοιλότητες και τα σπήλαια που συναντούμε εμείς. Στην τροπική ζώνη η θερμοκρασία είναι πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα το νερό να έχει έναν πολύ επιθετικό χαρακτήρα και να διαλύει πάρα πολύ γρήγορα το πέτρωμα. Εδώ, στην περιοχή μας, στην εύκρατη κλιματική ζώνη, το νερό μπορεί και διαλύει και δημιουργεί κοιλότητες μέσα στο πέτρωμα. Στην τροπική ζώνη η διάλυση είναι τόσο εκτεταμένη και ταχύτατη που ξεκινάει από βυθίσματα στην επιφάνεια, τις λεγόμενες πυραμιδοειδείς δολίνες, και σε αυτά τα βυθίσματα μένει το νερό, τρώει το πέτρωμα και το τρώει τόσο γρήγορα που κάποια στιγμή φτάνει το βασικό επίπεδο, δηλαδή φτάνει το επίπεδο όπου η δυναμική ενέργεια του νερού είναι 0, που συμπίπτει με την επιφάνεια της στάθμης της θάλασσας, με αποτέλεσμα να σταματάει η διάλυση και να αφήνει αυτούς τους πολυματικούς λόφους. Πάμε να δούμε λίγο τις καρστικές περιοχές ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια. Φυσικά, θα αναφερθώ εκτεταμένα. Στην Ελλάδα τροπικό κονικό κάρστ. Τα μετέωρα. Δεν είναι κονικό κάρστ τα μετέωρα. Τα μετέωρα και όλοι αυτοί οι πολυματικοί λόφοι που βλέπετε είναι κροκαλοπαγοί. Είναι οι αποθέσεις που αποτελούσαν τον πυθμένα μιας μεγάλης λίμνης που όταν ενεργοποιήθηκαν τα τέμπη. Τα τέμπη είναι ζώνη τεκτονική, είναι ρηγματογενή ζώνη. Τα τέμπη αποτελούσαν το φυσικό εμπόδιο που κρατούσαν τα νερά αυτής της λίμνης που στον πυθμένα της αποτέθηκαν αυτοί οι βράχοι των μετεώρων. Όταν ενεργοποιήθηκε η κίνηση στην ρηξηγενή ζώνη των τεμπών και άνοιξαν τα τέμπη, όλο αυτό το νερό έφυγε. Με αποτέλεσμα μείνανε αυτά που λέμε σήμερα εμείς μετεώρα, αλλά ουσιαστικά ήταν ο πυθμένας της λίμνης. Δεν έχουν καμία σχέση με καρστικά φαινόμενα. Αλλά με πολυματικούς λόφους. Το θέμα των σεισμών, το οποίο δεν τον έφερε καθόλου σαν ιστορική αναδρομή στη σχηματισμό των σπηλιών. Στην πορεία. Α, okay. Απλά αναφέρω. Δεν είχε αναφερθεί ποτέ στο παρελθόν στην ιστορία. Είχαν κατανοήσει στην πάροδο του χρόνου ότι τα σπήλαια έχουν μία σύνδεση με την υπόγεια κίνηση του νερού. Δεν είχαν κατανοήσει την δράση της τεκτονικής. Θα το δούμε παρακάτω εμείς στη συνέχεια αυτό. Οπότε έχουμε, όσον αφορά την παγκόσμια καταδρομή του καρστ, το 10-15% της συνολικής επιφάνειας της γης καλύπτεται από καρστικά πετρώματα. Πετρώματα δηλαδή που φιλοξενούν όλες αυτές τις μορφές που αναφέρουμε, καρστικές και σπήλαια. Το αξιόλογο είναι ότι αν τραβήξουμε μια γραμμή στο μεσημερινό, θα δείτε ότι η μεγαλύτερη πυκνότητα των καρστικών πετρωμάτων απαντάται στο βόρειο ημισφαίριο. Και το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι στο βόρειο ημισφαίριο έχουμε νεότερα πετρώματα. Οπότε οι διαβρωτικές διεργασίες, οι εξωγενείς
της διάβρωσης, δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να τα απομακρύνουν. Αντιθέτως, στο νότιο ημισφαίριο, επειδή τα πετρώματα είναι κατά πολύ παλαιότερα, η διάβρωση τα έχει απομακρύνει και πια υπάρχουν μόνο οι πολυματικές μορφές. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι το 45% του παγκόσμιου ανεπτυγμένου κάρστ εντοπίζεται σε αυτή την περιοχή, στην Κίνα. Πάμε να δούμε λίγο τις χρήσεις του κάρστ και να δείτε ότι το κάρστ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινή μας ζωή. Όπως όλοι ξέρουμε, τα σπήλαια αποτέλεσαν τις πρώιμες μορφές κατοικίας του προϊστορικού ανθρώπου, αλλά και στους ιστορικούς χρόνους, σε εμφυλίους, σε παγκόσμιους πολέμους, ήταν η καταφυγή και η προστασία των τοπικών πληθυσμών. Εξού και πολλά τοπονύμια και προσδιορισμοί στα σπήλαια ως καταφύκη ή καταφύγη. Επίσης, στις καρστικές περιοχές εντοπίζεται η κύρια γεωργική παραγωγή, ιδιαίτερα των Βαλκανίων. Στη χώρα μας, η κύρια γεωργική δραστηριότητα απαντάται στην περιοχή της Κοπαΐδας, μετά την ξύρανση της ομώνυμης λίμνης. Η Κοπαΐδα είναι μια καρστική μορφή και σε αυτές τις καρστικές μορφές το έδαφος είναι ιδιαίτερα έφορο και η εφορία του εδάφους οφείλεται στις διεργασίες της χημικής διάλυσης. Οπότε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, παράγεται στην Κοπαΐδα σήμερα το 40% των αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας. Οπότε έχουμε γεωργική δραστηριότητα σε καρστικές περιοχές. Έχουμε λατομικές και μεταλλευτικές ιδιότητες. Όλα τα λατομεία, τα δαμάρια γύρω από την Αττική, όπου παίρνουν αδρανή υλικά, δεν είναι τίποτα άλλο από σπασμένος, κατακαιρματισμένος ασβεστόλιθος. Ο ασβεστόλιθος χρησιμοποιείται ως αδρανές στην οδοποιία και σε άλλα, τα χαλίκια. Και σε άλλες δραστηριότητες οικοδομικές. Ή η μεταλλευτική δραστηριότητα στον Παρνασσό. Η παραγωγή του αλουμινίου από βοξίτη. Ο βοξίτης απαντάται σε καρστικό ανάγλυφο στους ασβεστόλιθους του Παρνασσού. Το καρστικό νερό, το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού υδροδοτείται από καρστικό νερό. Η Αθήνα υδροδοτείται σήμερα από την λίμνη του Μαραθώνα. Στη λίμνη του Μαραθώνα, τα νερά που συλλέγονται στη λίμνη του Μαραθώνα προέρχονται από τη λίμνη του Μόρνου. Το νερό, καθώς ακολουθεί την πορεία από τη λίμνη του Μόρνου, από το φράγμα του Μόρνου και προς την Ηλίκη, κατά τη διαδρομή έχουμε προστιθέμενα υδατικά αποθέματα από καρστικές πηγές. Υπάρχουν δηλαδή πηγές μέσα σε ασβεστόλιθους που συνεισφέρουν σε νερό. Οπότε ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι πίνουμε νερό από τα σπήλαια, από περιοχές που φυλαξιώνουν σπήλαια. Και τέλος, η χρήση των καρστικών περιοχών ως τοποθεσίες εναλλακτικού τουρισμού. Σε καρστικές περιοχές κάνουμε αναρρίχηση. Στα ασβεστολιθικά πρανή, κάνουμε κάνινινγκ σε φαράγγια, κάνουμε σπηλιοκατάδυση, κάνουμε σπηλιολογία. Όλα αυτά αποτελούν μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Και το σημαντικότερο όσον αφορά την χώρα μας είναι ότι σε όλες τις καρστικές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν τα σημαντικότερα κτίσματα του αρχαίου κόσμου. Ασβεστολιθικός λόφος στο κέντρο των Αθηνών, πάνω στον οποίο έχει χτιστεί η Ακρόπολη. Αλλά θα δείτε και άλλες ακροπόλεις, κυρίως στη Βιωτία, υπάρχουν σε περιοχές ασβεστολιθικές. Ή θα δείτε τα οχυρωματικά έργα, τα τείχη, το τείχος των Πλατεών, τα υλικά είναι από ασβεστόλιθο. Γιατί υπήρχε ο Κυθερώνας και υπήρχαν στις γύρω περιοχές καρστικά τοπία, καρστικά πετρώματα, ασβεστολιθικά πετρώματα. Οπότε το κάρστ, αν και δεν γνωρίζαμε τον όρο, είναι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία μας. Πάμε να δούμε λίγο τις καρστικές μορφές. Διακρίνονται σε επιφανειακές και σε υπόγειες. Έχουμε τις επιφανειακές, είναι οι γλυφές ή δαχτυλογλυφές. Γιατί δίνει την εντύπωση ότι έχεις βάλει το δάχτυλό σου και έχεις τραβήξει με τα δάχτυλά σου και έχεις αφήσει τα αποτυπώματα πάνω στα πετρώματα. Έχουμε καρστικές σοπές που μπορεί να έχουν μέγεθος από μερικά εκατοστά μέχρι κάποιες δεκάδες εκατοστά σε διάμετρο, βάθος 1-2 μέτρα. Έχουμε καρστικές άβλακες που αναπτύσσονται κατά μήκος τεκτονικών ασυνεχιών που αναφέρθηκες. Έχουμε τις χιτροειδείς μορφές ή καμένιτζα ή τηγανοειδείς μορφές που είναι βυθίσματα στην ίδια των πετρωμάτων. Όλα αυτά τα έχει δημιουργήσει η διαλυτική δράση του επιφανειακού νερού. Έχουμε μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους μορφές, τις λεγόμενες δολίνες. Η συγκεκριμένη είναι δολίνη στον Παρνασσό, έχει βάθος 5 μέτρα. Οι δολίνες όμως μπορεί να έχουν βάθος, όπως η συγκεκριμένη έγκατακριμνη συγγενής δολίνη, ο μέγιστος άξονας ανάπτυξής της ανέρχεται στα 500 μέτρα και το βάθος της 30 με 50 μέτρα. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο και την τάξη μεγέθους όλων αυτών των μορφών. Ή έχουμε ακόμα μεγαλύτερες μορφές, τις πόλγες. Μία αντίστοιχη πόλγη είναι η πεδιάδα της Κοπαΐδας, όπου βλέπετε καλλιεργείται. Αυτή είναι μία πόλγη στην περιοχή του Κυριακίου, στη Βιωτία. Και τέλος έχουμε τα πολύ γνωστά σε εμάς, τις υπόγειες καρστικές μορφές, τα σπήλαια. Σπήλαιο του Πλούτου στη Βιωτία, σπήλαιο των Λιμνών,
ένα από τα ομορφότερα σπήλαια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πάμε να δούμε λίγο τι ονομάζεται σπήλαιο. Τα περισσότερα λεξικά αναφέρουν ως ορισμό του σπηλαίου ένα χαρακτήρα ανθρωποκεντρικό. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει ένα σπήλαιο με την είσοδό του μέσα σε αυτό. Οπότε όλα τα λεξικά αναφέρουν ως σπήλαιο μία κοιλότητα η οποία εμφανίζει αυτές τις διαστάσεις οι οποίες είναι ικανές να επιτρέψουν την είσοδο του ανθρώπου μέσα. Φυσικά δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την επιστημονική θεώρηση των σπηλαίων. Η επιστημονική θεώρηση των σπηλαίων θεωρεί τα σπηλαία ότι είναι ένα σύστημα αγωγών, οριζόντιων, υποοριζόντιων, κατακόρυφων, τα οποία συνδέονται με την επιφάνεια μέσω μιας ή περισσότερων εισόδων και τα οποία αποτελούν είτε τμήματα ενεργού ή παλαιού κάρστ, τα οποία μεταφέρουν το επιφανειακό νερό προς την υπόγεια υδροφορία. Η δημιουργία τους εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις ασυνέχειες των πετρωμάτων, από τα σπασίματα και από διευθύνσεις τις οποίες βρίσκει το νερό και ακολουθεί. Επομένως, ένα σπήλαιο μπορεί να εμφανίζει διαστάσεις από 1,5 μέχρι 2 μέτρα ή να εμφανίζει διαστάσεις του Mammoth Cave System που είναι 600 χιλιόμετρα μέχρι τώρα. Κατηγορίες σπηλαίων. Έχουμε τα διαλυσιγενή σπήλαια που οφείλουν τη δημιουργία τους στη διαλυτική δράση του επιφανειακού νερού και μπορεί να είναι επιγενή ή υπογενή. Ο χαρακτήρας τους έχει να κάνει με το διάλειμμα που προκαλεί τη διάλυση του ασβεστολίθου. Αν έχουμε ανθρακικό οξύ, τότε μιλάμε για επιγενή σπήλαια. Αν έχουμε ανερχόμενα ρευστά με θηϊκό οξύ, τότε μιλάμε για υπογενή σπήλαια. Κατά κύριο λόγο, η πλειονότητα των σπηλαίων ανά την Ιθύλιο και στην Ελλάδα είναι επιγενή. Έχουμε όμως και υπογενή. Και όταν μιλάμε για σπήλαια, κυρίως μιλάμε για διαλυσιγενή σπήλαια. Γιατί όπως θα δείτε παρακάτω, έχουμε και άλλες κατηγορίες σπηλαίων, τα οποία όμως αναφέρονται ως ψευδοκάρστ, γιατί δεν οφείλουν τη γένεσή τους στη διαλυτική δράση του νερού. Επομένως, έχουμε σπήλαια τεκτονικής προέλευσης. Σπήλαια που αναπτύσσονται λόγω των σπασιμάτων των πετρωμάτων και λόγω κάποιων σεισμών έχουμε μετακίνηση πετρώδων τεμαχών, τα οποία δημιουργούν εκείνες τις ευνοϊκές συνθήκες για να δημιουργηθούν κάτι σαν αίθουσες. Στην Νορβηγία, αυτές οι συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν αίθουσες αρκετών εκατοντάδων μέτρων, στις οποίες μπορεί να μπει κάποιος άνθρωπος και να τις εξερευνήσει. Δεν είναι όμως τα κλασικά σπήλαια, τα διαλυσιγενή σπήλαια με τις μορφές που συναντούμε εμείς μέσα. Έχουμε τα λεγόμενα κυματογενή σπήλαια, τα οποία οφείλονται στη δράση των κυμάτων και τα συναντάμε σε παράκτιες περιοχές. Το νερό τρώει, η κυματική δράση της θάλασσας με την πάροδο του χρόνου ανοίγει κοιλότητες που προσομοιάζουν σε σπήλαια, σε διαλυσιγενή σπήλαια, αλλά δεν είναι. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι μέσα σε αυτά τα κυματογενή σπήλαια δεν έχουμε σταλακτητικό υλικό. Και έχουμε τα εφεστιακά σπήλαια, είναι η αγωγή λάβας. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Ισπανία, αυτά αναπτύσσονται για εκατοντάδες χιλιόμετρα. Πώς δημιουργούνται? Έχουμε εκροή λάβας. Καθώς ρέει η λάβα, τα επιφανειακά στρώματά της, επειδή έρχονται σε επαφή με την ατμόσφαιρα, ψύχονται πιο γρήγορα. Οπότε η λάβα δημιουργεί, πάνω στην επιφάνεια της λάβας δημιουργείται μία σκληρή κρούστα επειδή ψύχει τη λάβα. Από κάτω όμως, κάποια εκατοστά ή και κάποια ένα μέτρο μέχρι δύο, η λάβα συνεχίζει να ρέει. Είναι σε διάπειρη κατάσταση. Μόλις απομακρυνθεί όλη η λάβα, μένουν αυτές οι κοιλότητες, γιατί η κρούστα που έχει δημιουργηθεί από πάνω τις προστατεύει. Και στην περίσταση της Ισπανίας αυτές αναπτύσσονται για εκατοντάδες χιλιόμετρα. Πάμε να δούμε τώρα πώς δημιουργούνται τα σπήλαια και έρχομαι σε αυτό που μου έλεγες. Είπαμε ότι τα σπήλαια οφείλουν τη δημιουργία τους στη διαλυτική δράση του νερού, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο και η μηχανική δράση που προκαλεί το νερό. Πώς προκαλεί το νερό τη μηχανική δράση? Όταν το ωραίο νερό ρέει στην επιφάνεια, παρασύρει μαζί του και κάποια τεμάχη από τα πετρώματα, πετραδάκια. Αυτά τα πετραδάκια, με την ταχύτητα που έχει το νερό, καθώς περνάει μέσα από τις σχισμές της γης, δράσει αναμοβολή και αρχίζει και διευρύνει όλες αυτές τις ασυνέχειες. Οπότε το νερό εκμεταλλεύεται την εύκολη πορεία μέσα από τα πετρώματα. Και η εύκολη πορεία μέσα από τα πετρώματα είναι αυτές οι ασυνέχειες. Έχουμε το πρωτογενές πορόδες, όπως λέγεται, που είναι οι επιφάνειες στρώσεις. Ο ασβεστόλιθος είναι ένα ειζηματογενές πέτρωμα. Αν πάρουμε ένα ποτήρι με νερό και αρχίζουμε και ρίχνουμε σκόνη, αρχίζουμε και ρίχνουμε άμμο, αυτή η άμμος θα δημιουργήσει στρώματα στον πυθμένα του ποτηριού, στο κάτω μέρος του ποτηριού. Αν εναλλάσσουμε το χρώμα της άμμου, θα έχουμε ξεχωριστές στρώσεις διαφορετικού χρώματος. Ακριβώς εκεί που αλλάζει το χρώμα,
είναι αυτές οι επιφάνειες στρώσεις, τις οποίες το πέτρωμα από τη στιγμή που θα λιθοποιηθεί και θα γίνει πετρώδες και θα πάψει να είναι ίσμα και θα φύγει το νερό, αυτές οι ασυνέχειες παραμένουν και αποτελούν τα bedding planes της επιφάνειας στρώσης. Όμως, επιπρόσθετα έχουμε και τις κατακόρυφες ασυνέχειες που οφείλονται στις τεκτονικές κινήσεις του ανώτερου φλοιού. Ο ανώτερος φλοιός κινείται. Έχουμε σεισμούς και οι σεισμοί προκαλούν την συσσόρευση, μάλλον οι σεισμοί δημιουργούνται από τη συσσόρευση τάσεων, από τη συσσόρευση δυνάμεων στα πετρώματα. Όταν το πέτρωμα δεν αντέχει όλη αυτή την τάση που συσσωρεύεται, κάποια στιγμή σπάει. Και με το σπάσιμο εκδηλώνεται και ο σεισμός. Οπότε, όπως θα δείτε, τα πετρώματα είναι κατακαιρματισμένα ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο. Και το νερό εκμεταλλεύεται αυτές τις ασυνέχειες και με την πάροδο των δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ετών τις διευρύνει και δημιουργεί αγωγούς και γαλαρίες στις οποίες μπορούμε να περπατάμε και οι οποίες μπορούν να έχουν διαστάσεις πάνω από 10-20 μέτρα. Να επιστήσω λίγο την προσοχή σας. Τα πετρώματα όλα, πέρα από αυτές τις επιφάνειες στρώσεις, και τα σπασίματα, έχουν επίσης και τα διακαινικά και τα διάκαινα. Μεταξύ των κόκκων δηλαδή, επειδή μιλάμε για εισηματογενές πέτρωμα, μεταξύ των κόκκων υπάρχουν κενά, τα λεγόμενα διάκαινα. Αυτά τα διάκαινα κρατούνται και μετέπειτα, όταν το ίσμα λιθοποιηθεί και γίνει πέτρωμα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αντιληφθείτε τον ασβεστόλιθο σαν ένα σφουγγάρι. Ρίχνεις νερό πάνω στον ασβεστόλιθο και δεν ρέει επιφανειακά, αλλά το νερό, όπως λέμε, κατησδύει, δηλαδή περνάει μέσα από τη μάζα του. Γιατί υπάρχει αυτό το πορόδεστο ενεργό που επιτρέπει την κίνηση του νερού μέσα από το πέτρωμα. Τώρα, μέσα στο πέτρωμα, πέρα από τα σπασίματα, υπάρχουν σιγά σιγά αναπτύσσονται κάποιες κοιλότητες. Όταν αυτές οι κοιλότητες είναι μέχρι 5 χιλιοστά, καλούνται σαν πρωτοσπήλαια, πρώτο caves τα λένε οι Αμερικανοί. Και τι γίνεται, φανταστείτε το νερό να διαχέεται μέσα στον ασβεστόλιθο και κατά τη διάχυσή του έχουμε μικρές κοιλότητες, κάποια χιλιοστά. Περνώντας το νερό μέσα από αυτές τις κοιλότητες, τις διαλύει και τις διανοίγει. Σιγά σιγά όσο διανοίγονται αυτές οι κοιλότητες αρχίζουν και ενώνονται. Η μία κοιλότητα που ήταν εδώ με την άλλη, επειδή διανοίγεται, συνδέεται με τις άλλες στο ενδιάμεσο και δημιουργείται ένας αγωγός. Όταν αυτή η κοιλότητα, η διάμετρός της, ξεπεράσει τα 10 χιλιοστά, τότε παρατηρείται ένα συγκεκριμένο φαινόμενο. Από στρωτή ροή το νερό αρχίζει να έχει τριβώδη ροή. Και στην τριβώδη ροή αρχίζει να παρασύρει και διάφορα τεμάχη. Οπότε αρχίζει πέρα από τη χημική διάλυση να έχει και μηχανική δράση. Και διανοίγει πολύ γρήγορα αυτές τις κοιλότητες, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να ευνοούνται συγκεκριμένες διευθύνσεις μέσα στο πέτρωμα, οι οποίες διευθύνσεις κάποια στιγμή οδηγούν σε μεγάλους διαδρόμους, σε συγκεκριμένες γαλαρίες. Και πλέον, εκεί που το νερό αρχικά ήταν διάχυτο μέσα στο πέτρωμα, συγκεντρώνεται σε ευνοούμενες κατευθύνσεις και αρχίζει να δημιουργεί τα σπήλαια. Το ελληνικό κάρστ, η χώρα μας είναι ευλογημένη. Είναι ευλογημένη και από την άποψη των σπηλαίων, για το λόγο το ότι βρίσκεται σε μια πολύ ιδιαίτερη γεωδυναμική θέση. Η Ελλάδα βρίσκεται στην προχώρα της ευρωπαϊκής πλάκας, στο σημείο ακριβώς που η αφρικάνικη πλάκα υποβυθίζεται κάτω από τη μικροπλάκα την ελληνική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, καθώς προελάβει η αφρικανική πλάκα και μπαίνει κάτω από τη χώρα μας, να πιέζει όλο τον ελληνικό χώρο. Και εφόσον πιέζει τον ελληνικό χώρο και τα πετρώματα, ο ελληνικός χώρος κατακαιρματίζεται. Σπάει, γίνεται χίλια κομμάτια. Οπότε δημιουργούνται όλες αυτές οι ευνοϊκές συνθήκες για να έχει το νερό τη δυνατότητα να μπει μέσα στο πέτρωμα και να αρχίσει να διαλύει. Επίσης, η άλλη ευνοϊκή συνθήκη είναι ότι η χώρα μας, η επιφανειακή εξάπλωση των ασβεστολίθων στη χώρα μας είναι περίπου 33%. Οπότε έχουμε εκτεταμένες επιφανειακές εξαπλώσεις ασβεστολίθων σε συνδυασμό με τις επιφάνειες ασυνέχειας, τα σπασίματα, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τις πλειογένες. Για να δείτε πόσο πολύ σπάει, πόσο πολύ κατακαιρματισμένα και σπασμένα είναι τα πετρώματα του ελληνικού χώρου, έχουμε μια περιοχή στο βορειοανατολικό Κορινθιακό κόλπο. Αυτή η περιοχή είναι γύρω στα 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από την αεροφωτογραφία μπορείτε να δείτε κάποιες ευθύγραμμες ασυνέχειες. Αυτές οι ευθύγραμμες ασυνέχειες είναι ασυνέχειες τεκτονικής φύσεως, είναι σπασίματα. Οπότε βλέπετε σε αυτή την περιοχή αυτή την πυκνότητα. Αλλά αν πάμε να περπατήσουμε και ανάμεσα στις λευκές περιοχές, σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα δούμε ότι θα βρούμε ακόμα μεγαλύτερη πυκνότητα σπασιμάτων, αυτή τη φορά σε μικρότερες διαστάσεις.
Οπότε μπορείτε να έχετε μία άποψη για το πόσο χιλιοσπασμένα είναι τα πετρώματα. Γιατί πολλές φορές, ακόμα και όταν ήμουν εγώ φοιτητής στο γεωλογικό τμήμα του Πανεπιστημίου των Αθηνών, μας λέγανε ρήγμα και εμείς θεωρούσαμε ότι ίσως υπήρχε ένα ρήγμα σε κάθε περιοχή. Αλλά ακόμα και έξω να περπατήσουμε, όπου θα δείτε επιφανειακά πάνω από το έδαφος να φαίνονται κομμάτια του υποβάθρου του πετρόδους, του ασβεστολιθικού, θα δείτε σπασίματα. Αυτά τα σπασίματα είναι ρήγματα, είναι διακλάσεις. Είπαμε ότι για να δημιουργηθούν σπήλαια, για να δημιουργηθούν καρστικές μορφές, πρέπει να έχουμε ασυνέχειες και πρέπει να έχουμε και την κατάλληλη λιθολογία, ασβεστόλιθο. Δεν φτάνει όμως αυτό. Αν δεν έχεις την κατάλληλη θερμοκρασία και την κατάλληλη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα στο υπέδαφος, δεν πρόκειται να έχεις σπηλαιογέννηση. Επίσης, σημαντικό είναι να έχεις τρεγούμενο νερό. Να έχεις νερό που θα πέσει στην επιφάνεια, θα περάσει στο υπέδαφος, θα μπει στο υπόβαθρο και θα αρχίσει να διαλύει. Όμως, ακόμα και αν έχεις όλα αυτά και δεν έχεις κατάλληλο ανάγλυφο, αρκετά υψηλό ανάγλυφο, δεν πρόκειται να έχεις σπήλαια. Γιατί το νερό, για να ξεκινήσει την πορεία του από την επιφάνεια και προς τα κάτω, θέλει δυναμική ενέργεια. Για να έχει το νερό δυναμική ενέργεια, χρειαζόμαστε ανάγλυφο. Πρέπει δηλαδή το νερό να πέφτει σε τέτοια περιοχή που να είναι αρκετά απομακρυνσμένη από την επιφάνεια της θάλασσας, που θεωρείται η επιφάνεια με δυναμική ενέργεια 0. Οπότε, ας θεωρήσουμε ότι η θάλασσα είναι εδώ, πέφτει το νερό εδώ, λόγω δυναμικής ενέργειας θα πρέπει να φτάσει το επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας. Και σε αυτή του την πορεία θα περάσει, θα διαλύσει το πέτρωμα, θα δημιουργήσει σπήλαια και θα συναντήσει την υπόγεια υδροφορία. Να δούμε, σας μιλάω για τεκτονική σπηλαιογέννηση, για να δούμε ένα παράδειγμα. Σπήλαιος Ελληνίτσας στη Μεσσηνιακή Μάνη, λίγα χιλιόμετρα νότια της Καρδαμίλης. Βλέπετε τις διακεκομένες γραμμές και τις συνεχείς μαύρες γραμμές. Αυτές αποτελούν τις κύριες διευθύνσεις στις οποίες αναπτύσσονται οι διάδρομοι του σπηλαίου. Κατά γενική διεύθυνση, η διάδρομη και η ανάπτυξη του σπηλαίου ακολουθεί αυτές τις διευθύνσεις. Έχουμε δύο ροδοδιαγράμματα. Το πρώτο υποδηλώνει τις διευθύνσεις ανάπτυξης του σπηλαίου. Το δεύτερο είναι οι διευθύνσεις όλων των ρηγμάτων στη γύρω περιοχή. Οπότε βλέπετε το εξής. Στο πρώτο και στο τρίτο τεταρτημόριο είναι η κύρια πυκνότητα διευθύνσεων στις οποίες αναπτύσσεται το σπήλαιο. Την ίδια στιγμή η μεγαλύτερη πυκνότητα των τεκτονικών ασυνεχειών είναι στο πρώτο και στο τρίτο τεταρτημόριο. Οπότε βλέπετε ότι το σπήλαιο διανύχθηκε σε αυτή τη διεύθυνση, τη βορειοδυτική, γιατί το νερό ακολούθησε τα σπασίματα των πετρωμάτων. Και πώς είναι αυτά τα σπασίματα στη συγκεκριμένη περιοχή? Είναι ως εξής. Αυτή είναι άποψη από την είσοδο της Σελινίτσας. Βλέπετε τις οριζόντιες επιφάνειες που αντιστοιχούν στη στρώση του ασβεστολίθου και τις κατακόρυφες επιφάνειες, όλα αυτά τα σπασίματα που έχουν δημιουργηθεί από την τεκτονική. Αυτά βρήκε το νερό, πέρασε και με την πάροδο των εκατοντάδων χιλιάδων ετών δημιουργεί τα θαυμαστά σπήλαια. Πάμε να δούμε λίγο πώς δημιουργούνται τα σπήλαια και να δούμε τις θεωρίες της σπηλαιογένεσης. Μέχρι το 1950, οι ερευνητές στην Αμερική, κάποιοι δουλεύανε σε διαφορετικά καθεστώτα. Και τι εννοώ όταν αναφέρω καθεστώς? Βλέπουμε εδώ πέρα το water table, είναι η ζώνη του τροφόρου ορίζοντα. Ό,τι βρίσκεται πάνω από τη ζώνη του τροφόρου ορίζοντα δεν έχει παρουσία νερού. Είναι η λεγόμενη ζώνη κατίσδυσης ή η ζώνη αερισμού. Γιατί ό,τι συναντάς πάνω από τον τροφόρο ορίζοντα έχει αέρα. Και έχουμε κάτω από τη ζώνη του τροφόρου ορίζοντα έχουμε τη φρεατική ζώνη, που οι συνθήκες είναι διάδρομοι, περάσματα πλημμυρισμένα με νερό. Είναι όλα αυτά τα σημεία στα οποία κάνουν σπηλαιοκατάβαση. Οπότε υπήρχαν ερευνητές που δουλεύανε σε σπήλαια στη ζώνη αερισμού και λέγανε ότι τα σπήλαια δημιουργούνται στη ζώνη αερισμού, γιατί αυτή ήταν η πλειοψηφία των σπηλαίων με τα οποία ερχόντουσαν σε επαφή. Υπήρχαν άλλοι που θεωρήσανε, όπως στην περιοχή της Φλόριντας, δεν έχει ιδιαίτερο ανάγλυφο, αλλά έχει μεγάλα εκτεταμένα υπόγεια συστήματα, θεωρήσαν ότι τα σπήλαια δημιουργούνται στη φρεατική ζώνη, κάτω από τη ζώνη του τροφόρου ορίζοντα. Και κάποιοι θεωρούσαν ότι τα σπήλαια δημιουργούνται ακριβώς στη ζώνη του τροφόρου ορίζοντα. Έρχονται δύο ερευνητές και προτείνουν το μοντέλο των τεσσάρων καταστάσεων. Γιατί η όλη επιστημονική κίνηση προσπαθούσε να προσεγγίσει τα σπήλαια και να βγει ένας κανόνας για να μπορέσεις ανά πάσα στιγμή να πεις ότι η ιστορία εξέλιξης ενός σπηλαίου έχει ακολουθήσει αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Όμως τα σπήλαια και γενικότερα τα ασβεστολιθικά πετρώματα, οι καρστικές περιοχές, είναι τόσο ανισότροπα
και έχουν τόσο διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά που είναι αδύνατο ένα μοντέλο να μπορέσει να περιγράψει όλη τη σπηλιογένεση έναν την υφήλιο. Οπότε κάνουν προσπάθειες για να δούνε πώς θα συγκλίνουν σε κάτι όλοι μαζί. Έρχονται οι White και Ford και προτείνουν το μοντέλο των τεσσάρων καταστάσεων. Με βάση τι? Με βάση την πυκνότητα των ασυνεχιών. Αν έχεις μία μικρή πυκνότητα ασυνεχιών, το νερό μπορεί να κατέβει κάτω από την πιεζομετρική επιφάνεια, που είναι η ζώνη, μπορούμε να πούμε ότι είναι η ζώνη του υδροφόρου ορίζοντα, και να δημιουργήσει, να διαλύσει σπήλαια. Και μάλιστα ακολουθεί αυτούς τους βρόμους. Κατεβαίνει γιατί ακολουθεί κάποιες ασυνέχειες, ξανανεβαίνει, έχει μια τάση να ανεβαίνει προς την πιεζομετρική επιφάνεια. Αν αυξήσουμε την πυκνότητα των ασυνεχειών, τότε αυτοί οι βρόχοι γίνονται μικρότεροι. Δεν κατεβαίνουν τόσο βαθιά πια, αλλά αρχίζουν να ανεβαίνουν προς τη ζώνη του υδροφόρου ορίζοντα. Αυξάνοντας συνεχώς την πυκνότητα των ασυνεχειών, κάποια στιγμή καταλήγεις να έχεις σπηλιογένεση μόνο στη ζώνη του υδροφόρου ορίζοντα. Όμως από πολύ παλιά, ήδη από το 1950, κάποιοι άρχισαν να καταλαβαίνουν το δυναμικό χαρακτήρα της λεγόμενης επιφυατικής ζώνης. Η επιφυατική ζώνη συναντάται ακριβώς πάνω στη φυατική ζώνη, είναι η ζώνη του υδροφόρου ορίζοντα. Ποιος είναι ο δυναμικός χαρακτήρας αυτής της επιφυατικής ζώνης? Στην υπόγεια υδροφορία έχουμε τα μόνιμα αποθέματα νερού. Αυτά υπάρχουν σε ισορροπία για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Όμως εποχικά έχουμε την λεγόμενη εποχική διακύμανση. Δηλαδή, μετά από την περίοδο μεγάλων βροχοπτώσεων, ό,τι επιφανειακό νερό πέσει στην επιφάνεια μετακινείται διαμέσου των πορόδων πετρωμάτων στον υπόγειο υδροφόρο. Με αποτέλεσμα, τι να κάνει ο υπόγειος υδροφόρος? Να ανεβαίνει. Οπότε έχουμε τα εποχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα αυτή η ζώνη να κυμαίνεται, να ανυψώνεται για κάποια μέτρα. Στην Αυστρία, σε κάποιο σπήλαιο της Αυστρίας, αυτή η ζώνη ανυψώνεται κατά 300 μέτρα. Οπότε ό,τι σπήλαια υπάρχουν από πάνω από αυτή τη ζώνη για 300 μέτρα κατακόρυφο ύψος, πλημμυρίζουν. Αυτό είναι το ένα στοιχείο του δυναμικού χαρακτήρα αυτής της ζώνης. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι σε αυτή τη ζώνη την επιφρεατική έρχονται νερά από διάφορες περιοχές στην επιφάνεια. Με αποτέλεσμα να έχεις νερά που ρέουν σε άλλα πετρώματα, περνάνε διαφορετικού πάχους εδάφη και το αποτέλεσμα είναι ότι όλα αυτά τα νερά όταν συναντιόνται έχουν διαφορετικό pH και διαφορετική συγκέντρωση σε διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα άρχισαν να καταλαβαίνουν τη σημασία του, γιατί είναι καθοριστική σημασία για τη σπηλιογένεση από πολύ παλιά. Οπότε όταν αναμίξεις όλα αυτά τα νερά με τα διαφορετικά χημικά χαρακτηριστικά, έχεις έναν ιδιαίτερα επιθετικό χαρακτήρα στο νερό, που τι κάνει, σου διανοίγει σπήλαια αμέσως. Και μάλιστα θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας την σπηλιογένεση όχι σαν μια διαδικασία που έχει συνεχή και σταθερό ρυθμό, αλλά η σπηλιογένεση και οι κύριες φάσεις σπηλιογένεσης ευνοούνται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων. Γιατί? Αν πάρεις νερό με ασθενές ανθρακικό οξύ και το φέρεις σε επαφή με τον ασβεστόλιθο και αυξήσεις τους χρόνους παραμονής, δηλαδή παραμείνει το νερό σε επαφή με το πέτρωμα για μεγάλη χρονική διάρκεια, το ανθρακικό οξύ που υπάρχει μέσα στο νερό θα καταναλωθεί και θα διαλύσει ασβεστόλιθο. Όταν θα καταναλωθεί όλο το οξύ, δεν θα μπορεί πλέον το νερό να διαλύσει άλλο ασβεστόλιθο και θα σταματήσει η σπηλιογένεση. Κατά τη διάρκεια όμως των βροχοπτώσεων, έχουμε μεγάλες ταχύτητες του νερού που κατεβαίνει από την επιφάνεια ορμητικά προς τα μέσα, με αποτέλεσμα η χρόνη παραμονής και επαφής του νερού κατά την πορεία του από την επιφάνεια προς τη ζώνη του υδροφόρου ορίζοντα να είναι μικρή. Με αποτέλεσμα να μην διαλύει ιδιαίτερα τα σπήλαια στη ζώνη του αερισμού, αλλά να καταναλώνει όλο τον επιθετικό του χαρακτήρα, κυρίως στην επιφυατική ζώνη. Και εκεί είναι η κύρια φάση σπηλιογέννησης. Βέβαια, θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν σήμερα να βλέπουμε σπήλαια πάνω από τη ζώνη του υδροφόρου ορίζοντα, εκτεταμένα και μεγάλα, και κάτω από τη ζώνη του υδροφόρου ορίζοντα. Ας υποθέσουμε ότι τα σπήλαια δημιουργούνται στην επιφυατική ζώνη. Κάποια στιγμή, λόγω ανωδικών κινήσεων, η χέρσος ανυψώνεται, αυτά τα σπήλαια που δημιουργήθηκαν στην επιφυατική ζώνη μπαίνουν στη ζώνη αερισμού. Και από κάτω τους πια υπάρχει η ζώνη του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτά τα σπήλαια εκτίθενται στη ζώνη του αερισμού, σταματάει η κύρια φάση σπηλιογένεσης και πια η κύρια φάση σπηλιογένεσης εντοπίζεται από κάτω τους. Και καθώς ανεβαίνει και ανέρχεται σιγά σιγά στη διάρκεια, στην πορεία του γεωλογικού χρόνου η χέρσος, έχουμε όλη αυτή την ανάπτυξη των κατακόρυφων σπηλαίων. Αντίθετα, πώς δημιουργούνται σπήλαια και πώς συναντώνται εκτεταμένα σπήλαια κάτω από την επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα? Για κάποιο λόγο μπορεί η περιοχή να βυθίζεται. Οπότε τα σπήλαια που αναπτύχθηκαν στην επιφυατική ζώνη κάποια στιγμή βυθίζονται και από πάνω τους ξεκινάει να αναπτύσσεται η κύρια φάση σπηλιογένεσης. Και σιγά σιγά, σταδιακά, καθώς βυθίζεται η περιοχή,
έχουμε την ανάπτυξη όλων αυτών των σπηλαίων. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι πέραν της κύριας φάσης σπηλαιογένεσης, έχουμε μικρούς ρυθμούς σπηλαιογένεσης και κατέρωθεν. Γι' αυτό σας είπα ότι επειδή η σπηλαιογένεση και γενικότερα τα καρστικά πετρώματα είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, προσπαθούν να βρούνε ένα γενικό μοντέλο για να μπορούν να περιγράφουν την πλειονότητα των σπηλαίων. Οπότε σήμερα η επιστημονική σκέψη θεωρεί ότι η κύρια φάση σπηλαιογένεσης γίνεται στην επιφυλακτική ζώνη, στη ζώνη του τροφού ορίζοντα, χωρίς όμως να αποκλείει και τη μικρή ανάπτυξη σπηλαίων εκατέρωθεν, στις ζώνες πάνω και κάτω. Ερωτήσεις, γιατί στη συνέχεια θα προχωρήσω και μπορεί να ξεχάσετε κάποια πορεία σχετικά με αυτό. Ναι, βασικά. Οι θεωρίες για σπηλαιογένεση είναι θεωρητικές, ας πούμε, ελεπτικές ή έχουν θεματικοποιηθεί κιόλας? Υπάρχουν και μοντέλα που τρέχουν σε υπολογιστές, υπάρχουν υδρολογικά μοντέλα, υπάρχουν μετρήσεις όσον αφορά ταχύτητες του νερού, γι' αυτό και εξού και το προηγούμενο διάγραμμα που έδειχναν διαφορετικές ροές νερού, τυρβώδη ροή, στρωτή ροή. Δεν είναι μόνο περιγραφικά, αλλά είναι και προσωτικοποιημένα όλα αυτά. Τα μοντέλα είναι, όσο πει το πλήστον, ας πούμε, ειλυντικά ή παγκόσμιο θερμιστικό δυνάμιο? Ουσιαστικά η γεωλογία αναπτύσσει τις θεωρίες της με βάση αυτά που βλέπει και περιγράφει. Οπότε ξεκινάνε από εμπειρικά, γι' αυτό και υπήρχε διαφορετική κατεύθυνση στην αρχή, δηλαδή ερευνητές που μελετούσαν σπήλαια στη ζώνη του αερισμού θεωρούσαν ότι η σπηλαιογένεση γίνεται στη ζώνη αερισμού. Και σιγά σιγά όσο περισσότερα μαζεύονται και αποκτούμε μια ευρύτερη εικόνα για το γεωλογικό περιβάλλον και συγκεκριμένα για τα σπήλαια και τις ζώνες που αναπτύσσονται, αρχίζουμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα και να καταλήγουμε σε πιο γενικά μοντέλα με μεγαλύτερη εγκυρότητα. Υπάρχουν 5 βασικά ή 6, δεν ξέρω. Το βασικό είναι ότι η κύρια φάση σπηλαιογένεσης γίνεται στην επιφυλακτική ζώνη, στη ζώνη του υδροφόρου ορίζοντα, χωρίς να αποκλείει και όλα τα άλλα. Βασικά, για να πεις ότι ένα σπήλαιο έχει ακολουθήσει μια συγκεκριμένη ιστορία, δεν θα πρέπει να δεις μόνο τη μορφή του σπηλαίου και το σπήλαιο καθεαυτό, αλλά θα πρέπει να δεις το σπήλαιο μέσα στο γενικότερο γεωλογικό υπόβαθρο. Γιατί δεν είναι μόνο διάστατο, αλλά εξαρτάται από την πυκνότητα των ασυνεχείων, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ασβεστολίθου, εξαρτάται από το πού βρίσκεις το σπήλαιο, το βρίσκεις κοντά στη θάλασσα, το βρίσκεις σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σπηλαιογένεση. Πάμε να δούμε λίγο πιο λεπτομερώς τη διαδικασία της σπηλαιογένεσης για να κατανοήσετε πώς γίνεται η σπηλαιογένεση. Έχουμε το νερό της βροχής. Στην ατμόσφαιρα έχουμε ελάχιστες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό το διοξίδιο του άνθρακα, όταν δημιουργούνται οι σταγόνες της βροχής, έρχονται σε επαφή με τις σταγόνες της βροχής και διαλύεται μια μικρή ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα μέσα στις σταγόνες. Πέφτοντας οι σταγόνες πια ως κατακρυμνίσματα και βροχόπτωση στο υπέδαφος, στο έδαφος, εκεί εμπλουτίζονται κατά 100 φορές περισσότερο με διοξίδιο του άνθρακα. Και το υπέδαφος είναι ο κυριότερος παράγοντας για τη σπηλαιογένεση. Για να έχουμε κύρια σπηλαιογένεση, θέλουμε έναν παχύ εδαφικό μανδύα. Αν έχεις παχύ εδαφικό μανδύα, έχεις βιολογική δραστηριότητα μέσα στον εδαφικό μανδύα που τα παράγωγά της είναι διοξείδιο του άνθρακα. Επίσης έχεις οργανική ύλη που αποσυντίθεται, όπως είναι τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα. Όλη αυτή η ύλη αποσυντίθεται και παράγει διοξείδιο του άνθρακα. Μόλις πέσει το νερό, έρχεται σε επαφή με το διοξείδιο του άνθρακα και δημιουργεί ανθρακικό οξύ. Το ανθρακικό οξύ, αν πάρετε ανθρακικό οξύ και ρίξετε σε ένα κομματάκι ασβεστολίθου, ο ασβεστόλιθος θα αρχίσει να αφρίζει. Οπότε αυτές οι διαδικασίες. Βέβαια δεν είναι τόσο πυκνό το ανθρακικό οξύ, αλλά είναι πιο ασθενές, αλλά είναι ικανό, καθώς το νερό μπαίνει μέσα στις ασυνέχειες, να μπορεί να διαλύει τον ασβεστόλιθο και να τον διανύγει. Όταν η σταγόνα και το νερό που δημιουργείται από τις πολλές σταγόνες φτάσει πια μέσα στο σπήλαιο, η ατμόσφαιρα του σπηλαίου έχει 10 φορές περισσότερη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Οπότε έχουμε 100 φορές περισσότερο διοξείδιο από την ατμόσφαιρα, μέσα στο σπήλαιο 10 φορές περισσότερο διοξείδιο από την ατμόσφαιρα. Σε έδαφος και σπηλαίου έχουμε δεκαπλάσια διαφορά διοξειδίου του άνθρακα. Έρχεται η σταγόνα από το υπέδαφος, έχει μεγάλη περίσσια σε διοξείδιο του άνθρακα και τι γίνεται ένα μπαλόνι όταν είναι πάρα πολύ φουσκωμένο? Αν το φουσκώσει ένα μπαλόνι πολύ και μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κενό στο χώρο που είμαστε, έχει μεγάλη πίεση, θα σκάσει. Οπότε μπαίνοντας η σταγόνα του νερού στην άκρη του σταλακτήτη και κρεμάμενη από την οροφή του σπηλαίου, σκάει. Πώς σκάει? Απελευθερώνει όλη την περίσσια σε διοξείδιο του άνθρακα που έχει
και μεταβάλλεται η χημική ισορροπία μέσα στη σταγόνα. Η σταγόνα αυτή, καθώς πέρασε από τον ασβεστόλιθο, τον διέλυσε και μέσα της φέρει πια διαλευμένο τον ασβεστόλιθο. Όταν διαταραχθεί η χημική ισορροπία της σταγόνας, πια δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει ενδιαλύσει μέσα της τον ασβεστόλιθο και τον αποθέτει. Κρέμεται για πολύ λίγο η σταγόνα στο σταλακτήτη, αφήνει μία μικρή, αποθέτει μία μικρή ποσότητα ασβεστήτη και τι κάνει ο σταλακτήτης, αυξάνεται. Και πέφτοντας πια στο έδαφος, αποθέτει τη μεγαλύτερη ποσότητα ανθρακικού ασβεστίου και αυξάνεται ο σταλαγμίτης. Γι' αυτό οι σταλαγμίτες είναι πιο ογκώδεις μορφές από τους σταλακτήτες. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τα σπηλαιοαποθέματα. Βλέπετε σιγά σιγά η σταγόνα με την πάρα των εκατοντάδων και χιλιάδων ετών δημιουργεί τις σταλακτητικές μορφές. Κάποια στιγμή, μόλις ενώσει ο σταλαγμίτης με τον σταλακτήτη, δημιουργείται μια σταλακτητική κολόνα. Τα σπηλαιοαποθέματα είναι από τις πιο σημαντικές μορφές μέσα στα σπήλαια. Γιατί είναι σημαντικές? Γιατί αποτελούν χρονοκάψουλες. Ουσιαστικά, μέσα από τα σπηλαιοαποθέματα μπορούμε να διαβάσουμε τις μεταβολές του παγκόσμιου κλίματος στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Και πώς γίνεται αυτό? Βλέπετε μορφές σταλακτητικές, οι οποίες έχουν κοπεί κατά μήκος του άξονα ανάπτυξή τους. Και βλέπετε διαφορετικές στρώσεις. Η κάθε στρώση έχει ένα νουμεράκι. Η σύγχρονη επιστήμη διαθέτει τις μεθόδους για να μπορεί να κάνει ακριβή χρονολογική μελέτη και χρονολόγηση αυτών των ασβεστητικών στρώσεων. Οπότε βλέπετε, η συγκεκριμένη ασβεστητική στρώση δημιουργήθηκε πριν 353.900 χρόνια. Και όσο πηγαίνουμε προς τα έξω, έχουμε νεότερες μορφές. 323.000 χρόνια, φτάνουμε στις 207.000 χρόνια. Ποιο είναι το σημαντικό? Η σταγόνα αυτή που ξεκινάει από την επιφάνεια, από την ατμόσφαιρα, ακολουθεί όλη αυτή την πορεία και μπαίνει μέσα στο σπήλαιο, μεταφέρει μέσα της την ταυτότητα της ατμόσφαιρας. Μεταφέρει μέσα της τα χημικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας. Όταν αυτή η σταγόνα αποθέσει και δημιουργήσει το ασβεστητικό υλικό, την κάθε στρώση, όλη αυτή η ταυτότητα της ατμόσφαιρας που μετέφερε η σταγόνα αποκρυσταλώνεται και ουσιαστικά απολυθώνεται για πάντα μέσα σε αυτήν την ασβεστητική στρώση. Οπότε εμείς σήμερα είμαστε ικανοί να πάρουμε σκόνη από το κάθε διακεκριμένο στρώμα, να κάνουμε αναλύσεις σταθερών ισοτόπων οξυγόνου και να μετρήσουμε τα χημικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση της ατμόσφαιρας πριν 353.000 χρόνια. Και κάνοντας αυτή τη διαχρονική μελέτη στις διαχρονικές στρώσεις, ανάλογα, βλέπετε εδώ πέρα έχουμε από 353.000 μέχρι 207.000. Εδώ έχουμε από 56.000 μέχρι 13.000. Ανάλογα τις δειγματοληψίες που κάνουμε μέσα στα σπήλαια, είμαστε ικανοί να διαβάσουμε το βιβλίο ιστορίας της εξέλιξης της ατμόσφαιρας. Και έτσι μπορούμε να ξέρουμε τις παγκόσμιες μεταβολές του κλίματος. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι το συγκεκριμένο, είναι ένας ρεόλιθος. Οι ρεόλιθοι είναι μορφές που δημιουργούνται όταν το νερό ρέει σε μικρά φύλου πάνω στα τυχώματα. Καθώς ρέει, δημιουργεί αυτές τις στρώσεις. Βλέπετε, η στρώση έχει αρχή 211.000 χρόνια πριν από σήμερα μέχρι 189.000 χρόνια. Και υπάρχει ένα κενό. Η επόμενη στρώση ξεκινάει στα 136.000 χρόνια. Μεταξύ του 189 και του 136 έχουμε 53.000 χρόνια. Υπάρχει ένα κενό. Γιατί υπάρχει αυτό το κενό? Γιατί το σπήλαιο και το συγκεκριμένο δείγμα προέρχεται από ένα σπήλαιο, από το σπήλαιο Σπάναγκελ στην Αυστρία. Πριν 189.000 χρόνια ξεκινάει η προηγούμενη παγετώδης περίοδο. Και με την παγετώδη περίοδο έχουμε επικράτηση πάγου. Παγετικές συνθήκες, δεν έχουμε τρεχούμενο νερό. Οπότε δεν υπάρχει νερό να μπει μέσα στο σπήλαιο για να δημιουργήσει αυτές τις μορφές. Και μπορούμε να καταλάβουμε για πόσο χρονικό διάστημα επηρεάστηκε αυτή η περιοχή από τα παγετικά καθεστώτα. Για 53.000 χρόνια είχαμε επικράτηση πάγων, υπήρξε αυτό το στρωματογραφικό κενό, οπότε δεν μπορούσαμε να έχουμε ασβεστητικές μορφές. Όλα αυτά σε συνδυασμό, μαζεύοντας κομματάκια-κομματάκια, συνθέτουμε το μεγαλύτερο παζλ και έχουμε μια καθαρή εικόνα για το πώς εξελίσσεται το σπήλαιο. Η σύγχρονη επιστήμη της παλαιοανθρωπολογίας που εξετάζει το πώς ο άνθρωπος ξεκίνησε από την Αφρική και διαχύθηκε στην Μέση Ανατολή και μετέπειτα στην Ευρώπη, στηρίζεται σε μελέτες σπηλαιοαποθεμάτων. Γιατί υπάρχουν σπήλαια σε ξηρές περιοχές σήμερα, κάτω από ερήμους ή από ξηραμένες λίμνες, που είναι πλούσιες σε ασβεστητικό διάκοσμο, σε σταλακτήτες και σταλαγμίτες, όπου σήμερα δεν υπάρχει ίχνος νερού. Οπότε μέσα από αυτά μπορείς να έχεις εικόνα
για την περιοχή που σήμερα είναι έρημος, να έχεις μια εικόνα πώς ήταν πριν χιλιάδες χρόνια, πριν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Και να ξέρεις πώς μεταβάλλεται το περιβάλλον και πώς μεταβάλλεται η βλάστηση. Και με βάση αυτή την έρευνα προσπαθούν να συνθέσουν την πορεία που ακολούθησαν οι άνθρωποι, οι πρώτοι άνθρωποι, κατά το ταξίδι εξόδου τους από την Αφρική και τη διάχυσή τους στον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε τα σπηλαιοθέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εδώ πέρα βλέπετε ότι σε 20 χιλιοστά, σε 2 εκατοστά, έχουμε ανάπτυξη από το 1893 μέχρι το 1935, σε περίπου 40 χρόνια. Οπότε, αν είμαστε τυχεροί και βρούμε σπήλαια που έχουν σπηλαιοποθέματα που εξελίσσονται ακόμα και σήμερα, αναπτύσσονται ακόμα και σήμερα, μπορούμε να διαβάσουμε και την εξέλιξη της ατμόσφαιράς μας κατά τους 2 τελευταίους αιώνες. Και υπάρχουν μελέτες τέτοιες. Βέβαια, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι όταν μπαίνω σε ένα σπήλαιο, δεν είμαι σίγουρος για τη χρονολογία των σπηλαιοποθεμάτων. Δεν σημαίνει ότι κοντά στην έξοδο θα έχω και τα νεότερα σπηλαιοποθέματα, και όσο πλησιάζω προς τα μέσα θα έχω παλαιότερα σπηλαιοποθέματα. Είναι διάχυτα. Εξαρτώνται με τις διαδρομές που ακολουθεί το νερό από την επιφάνεια από την οροφή του σπηλαίου, μάλλον από την επιφάνεια και προς την οροφή του σπηλαίου. Οπότε, μπορεί έξω-έξω να έχει σπηλαιοποθέματα που σταμάτησαν να λειτουργούν πριν 50.000 χρόνια. Και μέσα-μέσα, στα βαθύτερα τμήματα του σπηλαίου, επειδή οι υδρολογικές συνθήκες το επιτρέπουν και επειδή το νερό κατορθώνει μέχρι και σήμερα από την επιφάνεια να φτάνει σε αυτά τα σημεία, να έχεις σπηλαιοποθέματα που ξεκίνησαν πριν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν να αναπτύσσονται ακόμα και σήμερα. Σας μιλάω για μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος. Τις προηγούμενες μέρες έπεσα σε αυτό το ωραίο διάγραμμα όταν έβλεπα κάποια βιντεάκια από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Και αυτό που περιμένουμε, θα έχετε ακούσει ότι διανύουμε μία μεσοπαγετώδη περίοδο. Τι είναι η μεσοπαγετώδη περίοδος? Είναι θερμές συνθήκες. Θερμές συνθήκες και τι περιμένουμε στο μέλλον? Περιμένουμε την παγκόσμια θερμοκρασία να αυξηθεί και αυτή η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας να επιφέρει και αύξηση της θαλάσσιας στάθμης. Θα αυξηθεί η θαλάσσια στάθμη. Και γιατί γίνεται τόσος ντόρος και χαμός και έχουν πέσει όλοι γύρω από την κλιματική αλλαγή και προσπαθούν να εφιστήσουν την περιοχή, την προσοχή των ανθρώπων? Γιατί βλέπετε ότι οι περιεκτικότητες διοξιδίου του άνθρακα τα τελευταία 800.000 χρόνια ακολουθούν μια κυκλικότητα. Κατά τις μεσοπαγετώδεις περιόδους, στις κορυφές, είχαμε αύξηση των περιεκτικοτήτων του διοξιδίου του άνθρακα και κατά τις λεγόμενες παγετικές περιόδους είχαμε μείωση. Στον αέρα του διοξιδίου ή μέσα στο... Στον αέρα του διοξιδίου, στην ατμόσφαιρα. Αυτές οι συγκεντρώσεις δεν ξεπέρασαν ποτέ τα 300 ppm. Μέχρι και σήμερα, όπου το 2007, οι μέσες τιμές ξεπέρασαν τα 405 ppm διοξειδίου του άνθρακα. Γιατί στις προηγούμενες γεωλογικές περιόδους δεν υπήρχε ο άνθρωπος, δεν υπήρχε η βιομηχανική επανάσταση από το 1850 και μετά να εκμεταλλεύεται εκτεταμένα τις ορυκτές πρώτες ύλες, να καίμε ορυκτά καύσιμα και να συνεισφέρουμε διοξίδιο στην ατμόσφαιρα. Θα μου πείτε, βέβαια, όπως πολλοί υποστηρίζουν, ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και δεν υπάρχει υπερθέρμανση του πλανήτη. Γιατί η Γη είναι ένα φυσικό σύστημα και έχει τους μηχανισμούς για να αναιρέσει όλες αυτές τις μεταβολές. Η Γη έχει τους μηχανισμούς να αναιρέσει τις μεταβολές. Αλλά όταν έχεις έναν παράγοντα που δεν υπήρχε πιο πριν, και αυτός είναι ο άνθρωπος, και διαταράσει την παγκόσμια ισορροπία αυξάνοντας τα αέρια του θερμοκηπίου, τότε προκαλείς μία μεταβολή στο όλο σύστημα και το βάζει σε μία καινούργια κατάσταση που κανένας δεν ξέρει σε τι θα οδηγήσει. Σίγουρα θα οδηγήσει σε πιο υψηλές θερμοκρασίες με ό,τι προκύπτουσες περιβαλλοντικές μεταβολές θα δημιουργήσει. Σας είπα ότι τα σπηλαιοποθέματα και γενικότερα η μελέτη των σπηλαίων είναι πολύ σημαντική για την παλαιοκλιματολογική έρευνα. Γιατί είναι σημαντική? Μέχρι τώρα όλη η γνώση μας για το πώς μεταβλήθηκε το παγκόσμιο κλίμα έγκυται σε πυρήνες πάγου από τον βόρειο αρκτικό κύκλο, από την Ανταρκτική και από τους παγετώνες στα υψηλά βουνά ή από ειζήματα βαθιάς θάλασσας, όπου και εκεί με αντίστοιχο τρόπο όπως με τα σπηλαιοποθέματα διαβάζουν τις μεταβολές του παγκόσμιου κλίματος. Όμως, οι πυρήνες πάγου δεν υπάρχουν, οι πάγοι δεν υπάρχουν παντού, εντοπίζονται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά πλάτη. Τα θαλάσσια ειζήματα, οι πυρήνες θαλασσίων ειζημάτων δεν έχουν συνέχεια. Υπάρχουν μεγάλα κενά χρονικά που δεν έχουν καταγράψει κλιματικές μεταβολές. Και όλα αυτά έρχονται να τα συμπληρώσουν τα σπηλαιοποθέματα. Θυμόσαστε το χάρτη που σας έδειξα με τις καρστικές, με τα καρστικά πετρώματα που είναι διασπαρμένα ανά την Ιφίλιο. Τα σπήλαια και τα σπηλαιοποθέματα δίνουν τον χαρακτήρα
Μάλλον δίνουν τη δυνατότητα στην σύγχρονη επιστήμη να κάνει συσχετισμό. Σπήλαια υπάρχουν σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη στη Γη. Οπότε παίρνοντας δείγματα από όλα τα σπήλαια, Τουρκία, Κίνα, Γαλλία, Βραζιλία, Νότια Ιταλία, μπορώ να κάνω συσχετήσεις. Εδώ βλέπετε τις καταγραφές για τις μεταβολές του παγκόσμιου κλίματος από πυρήνα πάγου στη Γροιλανδία. Και εδώ πέρα βλέπετε τις καταγραφές για το παγκόσμιο κλίμα από διαφορετικά σπηλαιοποθέματα από Τουρκία, Γαλλία, Βραζιλία, Νότια Ιταλία. Τι βλέπετε? Το μοτίβο είναι σχεδόν ίδιο. Τα σπήλαια μπορούν και καταγράφουν με μεγάλη λεπτομέρεια και με πάρα πολύ καλή ανάλυση πώς αποκρίνεται το παγκόσμιο κλίμα και πώς μεταβάλλεται. Και πια σιγά σιγά η επιστημονική έρευνα απομακρύνεται, αποσυνδέεται από τους πυρήνες πάγου και προσανατολίζεται στα σπήλαια, γιατί τα σπήλαια μπορούν να υπάρχουν παντού και μπορώ να δημιουργήσω ένα τεράστιο αρχείο και να καταλάβω πώς έχει μεταβληθεί το παγκόσμιο κλίμα, πού γίνανε οι μεγαλύτερες μεταβολές, πώς επηρεάστηκαν οι διαφορετικές περιοχές, αλλά και κάτι ακόμα που δεν μπορούν να αποδώσουν οι πυρήνες πάγου ή οι πυρήνες ισμάτων βαθιάς θάλασσας. Ότι στα σπήλαια μπορούν, τα σπήλαια και τα σπηλαιοποθέματα μπορούν να καταγράψουν και πιο τοπικά φαινόμενα για την περιοχή μέσα στην οποία αναπτύσσονται, κάτι που δεν μπορούν να μας δώσουν όλα τα άλλα παλαιοκλιματολογικά αρχεία. Οπότε αποτελούν πια μια τάση που αρχίζει να συγκεντρώνει την παλαιοκλιματική έρευνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επειδή σας μίλησα για μεταβολές του παγκόσμιου κλίματος, για ψυχρά και θερμά επεισόδια, για προέλαση παγετώνων και για τήξη των παγετώνων, υποχώρηση, θα ήθελα να σας μιλήσω σε αυτό το σημείο για τις περιβαλλοντικές διαστάσεις αυτών των μεταβολών. Γιατί είναι κάτι που σίγουρα πολλοί δεν το γνωρίζουμε, όπως και εγώ δεν το γνώριζα όταν το πρωτοείδα σε ένα συνέδριο, αν και γεωλόγους, γιατί δεν μας είχαν μιλήσει στην εποχή μου, δεν υπήρχε κάποιος που να ξέρει να σου αναλύσει την όλη διαδικασία. Τι γίνεται? Όταν έχουμε προέλαση των παγετώνων, έχουμε μία μεγάλη ανάπτυξη πάγου. Στην προηγούμενη παγετώτη περίοδο, η μέγιστη παγοκάλυψη ήταν στη Σκανδιναβία. Και όταν μιλάμε για παγοκάλυψη, μιλάμε για 4,5 χιλιόμετρα πάγου. Πάχος πάγου στη Σκανδιναβία. Και στην αντίπερα άκρη του Ατλαντικού, στο βόρειο τμήμα της Βόρειας Αμερικής, μιλάμε για 3,5 χιλιόμετρα πάγου. Η Γη είναι ένα στερεό σώμα. Όταν όμως εξασκήσεις σε αυτό το στερεό σώμα πίεση, του τοποθετήσεις ένα φορτίο που αυτό το φορτίο παραμένει για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, τότε η συμπεριφορά της αλλάζει. Και αλλάζει από στερεό σώμα και αποκτά μια ελαστική μορφή. Γι' αυτό η σύγχρονη γεωφυσική θεωρεί ότι η Γη είναι ένα ελαστικοειξόδες σώμα. Οπότε τι έγινε στην Σκανδιναβία που είχαμε τη μέγιστη παγοκάλυψη, 4,5 χιλιόμετρα πάγου? Παραμορφώθηκε ο ανώτερος στερεός φλοιός και ο μανδύας λόγω της υπερκείμενης πίεσης και υλικό του μανδύα μετακινήθηκε προς τα άκρα. Αν πάρουμε ένα ζυμάρι και το κάνουμε μπάλα, μια μεγάλη μπάλα, και πάρουμε ένα ποτήρι και πιέσουμε το ζυμάρι στο κέντρο, η κεντρική περιοχή του ζυμαριού τι θα κάνει? Θα βυθιστεί. Αλλά περιμετρικά της κύριας περιοχής πίεσης, περιμετρικά θα έχουμε ανύψωση. Αυτό έγινε στην προηγούμενη παγετώτη περίοδο. Η Σκανδιναβία βυθίστηκε, η Μεσόγειος που ήταν στα άκρα ανυψώθηκε. Όταν πια αλλάζει το κλιματικό καθεστώς και λιώνουν οι πάγοι, δηλαδή έχουμε την απομάκρυνση της παγοκάλυψης, το υλικό του μανδύα ακολουθεί την αντίστροφη πορεία. Εκεί που είχε φύγει υλικό ξανάρχεται στο σημείο που υπήρχε πια, που υπήρχε πρότινος το μέγιστο φορτίο, και οι περιοχές αυτές που ήταν ανυψωμένες βυθίζονται. Όμως επειδή μειώνεται ο πάγος, όλο αυτό το νερό από το τίξιμο του πάγου προστίθεται στη θάλασσα. Με αποτέλεσμα τι έχει στη Μεσόγειο? Η Μεσόγειος που πρότινος είχε ανυψωθεί, έχεις βύθιση των περιοχών της Μεσογείου και ταυτόχρονα βύθιση της Χέρσου και ταυτόχρονα ανύψωση της θάλασσας. Όμως σε περιοχές όπως η Ελλάδα, όπου έχεις ιδιαίτερες γεωδυναμικές συνθήκες λόγω της υποβύθισης της Αφρικανικής πλάκας, έχεις περιοχές που άλλες βυθίζονται περισσότερο, άλλες ανυψώνονται περισσότερο. Οπότε εκεί αρχίζεις και έχεις διαφορετικές συμπεριφορές όσον αφορά τη σχετική μεταβολή της θάλασσας. Ενώ περίμενες να βλέπεις στην τρέχουσα μεσοπαγητώδη περίοδο να ανεβαίνει η στάθμη, σε κάποια σημεία βλέπεις ότι ανεβαίνει και η Χέρσος και περιπλέκει τα πράγματα.
Αυτό ήθελα να σας το δείξω για να καταλάβετε πόσο αλληλένδετα και περίπλοκο είναι το σύστημα της Γης. Και να κατανοήσετε τις δυσκολίες που έχουν πια οι επιστήμονες, γεωλόγοι, αρχαιολόγοι, που μελετάνε παράκτιους οικισμούς, που άλλοτε τους βρίσκουν υψηλότερα από τη σημερινή ακτογραμμή, άλλοτε τους βρίσκουν βυθισμένους. Προκειμένου να κατανοήσεις πώς τελικά αυτή η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε, κατέβηκε και να κάνεις ποσοτικοποιήσεις, απαιτείται να μαζέψεις δεδομένα από πάρα πολλά πράγματα, όσο περισσότερα πράγματα μπορείς, για να ξετυλίξεις όλο αυτό το κουβάρι που σας περιέγραψα. Χαρακτηριστικό είναι σήμερα, στη Σκανδιναβία αν πάτε στη Σουηδία, στις ακτές της, θα δείτε σκαλοπάτια στην ακτή. Μπορείτε να κάτσετε εκεί που σκάει το κύμα, να κοιτάζετε προς την ενδοχώρα και θα δείτε σκαλοπάτια, ένα επίπεδο στο 1 μέτρο, δεύτερο επίπεδο πιο μέσα στα 2 μέτρα. Γιατί η γη θυμάται αυτή την μέγιστη πίεση που έχει δεκτεί και χρόνο με το χρόνο έχουμε ανύψωση. Νομίζω έχουμε μέγιστη ανύψωση ή 1,2 εκατοστά ή 12 εκατοστά το χρόνο στην Σκανδιναβία, εκεί που είχαμε τη μέγιστη παγοκάλυψη. Τι σχέση έχει όμως αυτό που σας περιέγραψα, οι μεταβολές της θαλάσσιας στάθμης, με τα σπήλαια? Έχει μεγάλη σχέση. Σπήλαιο Δράκου στη Μεσσηνιακή Μάνη. Είναι ένας υπόγειος ποταμός που σήμερα η είσοδος του εντοπίζεται στα 10 μέτρα βάθος. 10 μέτρα βάθος η είσοδος, φτάνει μέχρι τα 50 μέτρα βάθος. Αυτό το σπήλαιο σήμερα είναι πλημμυρισμένο. Αλλά ξέρουμε από την ύπαρξη σταλακτητικού υλικού ότι κάποια στιγμή αυτό βρισκόταν σε αερόβιες συνθήκες. Υπήρχε πάνω από την επιφάνεια της στάθμης της θάλασσας. Γιατί για να αναπτυχθούν αυτές οι σταλακτητικές μορφές, θέλουμε σταγονορροή, θέλουμε σταγόνα να πέφτει. Για να πέφτει σταγόνα, πρέπει να υπάρχει βαρύτητα. Και για να υπάρχει βαρύτητα να κινήσει τη σταγόνα, δεν πρέπει να έχουμε νερό. Οπότε όλα αυτά, όλες αυτές οι περιβαλλοντικές μεταβολές, οι κλιματικές μεταβολές είναι αλληλένδετες. Και μέσα από τη μελέτη των σπηλαίων και μέσα από τη μελέτη διαφόρων γεωλογικών φαινομένων, μπορούμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι και να ξεκινήσουμε από το τέλος και να βρούμε την αρχή. Να καταλάβουμε όλη την ιστορία εξέλιξης του περιβάλλοντος, του παγκόσμιου κλίματος, γενικότερα της Γης. Έτσι σήμερα φτάνουμε να έχουμε βυθισμένες πηγές, όπως είναι η Dajini Springs στη Φλόριντα, οι οποίες ξεβράζουν νερό, βγάζουν μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού. Δεν έχει ιδιαίτερο διάκοσμο εδώ πέρα, λόγω του γεωτικού χαρακτήρα και της ροής του νερού σε αυτές, ή μπορεί να έχει καταστρώσει τα σπήλαια, όπως είναι το Αρκαδικό χωριό νότια του Άστρου Σκηνουρίας. Σας μιλάω τόση ώρα και προφανώς έχετε κατανοήσει πόσο σημαντικά είναι τα σπήλαια για τη ζωή μας, γιατί εξαρτιόμαστε όσον αφορά τις συντατικές μας ανάγκες από αυτά και από τις καρστικές περιοχές, πόσο σημαντικά είναι για να κατανοήσουμε την εξέλιξη του κλίματος, την εξέλιξη της θαλάσσιας στάθμης, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε στο μέλλον τον άνθρωπο και την ανθρώπινη κοινωνία. Γιατί τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκονται πολύ κοντά στις ακτές. Οπότε, ό,τι γνώση μπορέσουμε και λάβουμε σχετικά με τις μεταβολές που θα γίνουν στο μέλλον, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη κοινωνία. Και για να αποκτήσουμε γνώση, πρέπει να κοιτάξουμε στο παρελθόν. Να ψάξουμε να βρούμε αναλογικές γεωλογικές περιόδους με παρόμοιες συνθήκες όπως είναι οι σημερινές που μέσα στις οποίες βιώνουμε και να δούμε πώς αποκρίθηκε το γήινο σύστημα. Και αυτή τη γνώση να πάρουμε και να την εφαρμόσουμε για να κατανοήσουμε τις μελλοντικές επιπτώσεις. Όμως υπάρχουν και μεγάλες διαστημικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο που βάζουν την υπογραφή τους ότι τα σπήλαια είναι πολύ σημαντικά. Τρέχει από το 2012 το Cave Project της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και μέσα σε αυτά υπάρχει το Pangea, που είναι πλανητικό ανάλογο γεωλογικής και αστροβιολογικής εκπαίδευσης αστροναυτών. Που τι κάνουν, 2 εβδομάδες κάθε χρόνο παίρνουν τους αστροναύτες από την NASA, από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, από την Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία και από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία, τους πηγαίνουν σε σπήλαια της Ιταλίας και της Ισπανίας και για 2 εβδομάδες τους μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις γεωλογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο υπέδαφος, μέσα στα σπήλαια, να μπορούν να κατανοούν μορφές και πώς έχουν προκύψει αυτές οι μορφές και τις διεργασίες που είναι πίσω από αυτές τις μορφές, πώς να παίρνουν σωστές διβατοληψίες και να είναι ικανοί να βρουν εκείνα τα περιβάλλοντα τα οποία θα φιλοξενήσουν μορφές ζωής όταν θα κάνουν την αντίστοιχη έρευνα σε άλλα πλανητικά σώματα. Η NASA έχει δεσμευτεί από το 2025 και μετά ότι θα ξεκινήσει μια 15χρονη
έρευνα στο φεγγάρι. Σήμερα ξέρουμε στο φεγγάρι ότι υπάρχουν λάβα, ότι υπάρχουν lava tubes, αγωγή λάβας, που εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του φεγγαριού. Οπότε εκπαιδεύουν τους αστροναύτες σε αναλογικά περιβάλλοντα στη Γη για να πάνε και να κάνουν την ίδια δουλειά στο φεγγάρι, στον Άρη. Επίσης, αν κάποιος θα ψάξει μορφές ζωής σε ένα άλλο πλανητικό σώμα, τα οποία στερούνται υποτυπώδους ατμόσφαιρας, και η ατμόσφαιρα τι κάνει, προστατεύει όλες αυτές τις μορφές ζωής από τις επιβλαβές, από την επιβλαβή ακτινοβολία του ηλίου. Οπότε, αν υπάρχει κάπου ζωή, βιολόγος δεν είμαι, αλλά πιστεύω ότι αυτή η ζωή στα άλλα πλανητικά σώματα θα φιλοξενείται στο υπέδαφος, σε σπήλαια. Οπότε θεωρώ ότι εκπαιδεύονται, γιατί τα πρώτα πράγματα που θα κοιτάξουν στο φεγγάρι, στον Άρη, θα είναι κοιλότητες στο υπέδαφος, όπου εκεί θα υπάρχουν οι κατάλληλες και ευνοϊκές συνθήκες για να ευδοκιμήσει η ζωή. Η γεωλογική εκπαίδευση των αστροναυτών ήταν κάτι που το συνέλαβαν από πολύ παλιά, από το 1970, όταν ξεκίνησαν οι αποστολές του Απόλλου. Ο Νίλ Άμστρομ και ο Μπαζ Άλντρεν ήταν οι πρώτοι που εκπαιδεύτηκαν ως γεωλόγοι για 2-3 μέρες πριν την αποστολή τους στη Σελήνη και μετάπειτα όλες οι αποστολές Απόλλου, γιατί έχουν πατήσει τη Σελήνη γύρω στα 12 άτομα. Όλοι αυτοί υπέστησαν εκτεταμένη γεωλογική εκπαίδευση για 2-3 εβδομάδες. Τους πηγαίνανε σε διάφορες περιοχές, ηφαιστειακές περιοχές με μαγματικά πετρώματα, γιατί όλα αυτά τα πετρώματα έπρεπε να ξέρουν, να τα αναγνωρίζουν στη Γη για να δούνε τελικά, γιατί αυτή ήταν τα μάτια των επιστημόνων όταν πήγανε στο φεγγάρι. Οπότε αυτή ήταν τα μάτια τους και ό,τι περιέγραφαν, ό,τι δειγματοληψίες έκαναν, από αυτούς θα εξαρτιόταν η μετέπειτα έρευνα και η μετέπειτα ανάλυση. Οπότε τα σπήλαια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όμως, πέρα την ομορφιά τους, κρύβουν και μια επικινδυνότητα. Οι δολίνες είναι βυθίσματα στην επιφάνεια της Γης που οφείλονται στη χημική διάλυση που προκαλεί το νερό. Που οφείλονται στην καρστικοποίηση, όπως λέμε, στη δημιουργία του καρστ. Έχουμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι κατακρημνησιγενείς δολίνες, στις οποίες έχει ανάπτυξη στο υπέδαφος σπηλαίων, αλλά κάποια στιγμή η οροφή των σπηλαίων δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα πετρώματα. Έχει απολεπτυνθεί πάρα πολύ και είναι τόσο μεγάλη σε έκταση που δεν μπορεί να κρατηθεί. Οπότε τι γίνεται, καταραίει η οροφή και δημιουργείται σε κατακρημνησιγενείς δολίνες. Πολύ γνωστή η κατακρημνησιγενείς δολίνη στο Λεκανοπέδιο είναι η λιμνοδολίνη της Βουλιαγμένης. Όταν ο Παυσανίας πέρασε από την περιοχή πριν περίπου 2.000 χρόνια, δεν αναφέρει πουθενά ότι είδε τη λιμνοδολίνη της Βουλιαγμένης, γιατί δεν είχε γίνει κατάρρευση της οροφής ακόμα. Ήταν ένα μεγάλο σπήλαιο. Κομμάτια αυτής της οροφής βρίσκονται σήμερα στον Πυθμένα της Λιμνοδολίνης. Οπότε έφραξε, έπεσε η οροφή, δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για να έρθει η πλημμύρινση της θάλασσας και να δημιουργήσει αυτό το υπέροχο υποβρύχιο σπήλαιο. Μία άλλη κατηγορία είναι όταν πάνω από τα πετρώματα έχουμε έδαφος. Ή ασύνδετο έδαφος ή συνδεδεμένο έδαφος. Το ασύνδετο έδαφος συμπαρασύρεται με το νερό, περνάει μέσα στα σπήλαια και δημιουργεί μια χωανοειδή μορφή. Ή αν είναι πιο συνδεδεμένη η κόκκι του εδάφους μεταξύ τους, κάποια στιγμή συμπαρασύρεται στη βάση το έδαφος και γίνεται υποσκαφή και έχουμε την εγκατακρίνηση. Ή έχουμε τις διαλυσιγενείς δολίνες, είναι οι δολίνες που εντοπίζονται σήμερα στην Ελλάδα, όπου έχεις πετρώδες ανάγλυφου, η καρστικοποίηση τρώει το έδαφος και δημιουργεί αυτές τις χωάνες, ή αν είναι αυτό όλο καλυμμένο με έδαφος, τότε δημιουργείται στην επιφάνεια ένα βύθισμα και από αυτό το βύθισμα καταλαβαίνεις ότι κάτι βρίσκεται εν εξελίξη στο υπέδαφος. Όλα ωραία. Πού αποσκοπούν αυτά? Στην λεγόμενη καρστική επικινδυνότητα, Γουατεμάλα. Έχουμε μία οπή μέγιστης διαμέτρου 80 μέτρων, μέγιστο βάθος 100 μέτρων. Ρούφηξε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Μπορεί να έχεις καταπτώσεις, εγκατακρινήσεις σε δρόμους. Μπορεί να έχεις εγκατακρινήσεις, υπήρχε σπήλαιο από κάτω, με τις βροχοπτώσεις το έδαφος συμπαρασύρθηκε στο υπόγειο σύστημα σπηλαίων, έγινε εγκατακρίνηση, πήρε την αυλή του σπιτιού και το μισό σπίτι. Ή μπορεί να έχεις αυτή τη στικτή μορφολογία, γιατί το έδαφος μετακινείται, συμπαρασύρεται με το νερό προς τα σπήλαια που υπάρχουν από κάτω. Οπότε όλα αυτά αποτελούν ότι κάτι υπάρχει στο υπέδαφος. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο τυχεροί, γιατί όλα
Τα καρστικά πετρώματα, οι ελαιοστόλιθοι που έχουμε, είναι μεγάλης ηλικίας, είναι κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων χρόνων, οπότε τα μηχανικά τους χαρακτηριστικά δεν επιτρέπουν τέτοιες καταρρεύσεις όπως γίνονται στην Φλόριντα, που έχουν μεγάλο πρόβλημα, γιατί οι ασβεστόλιθοι εκεί είναι πολύ νέοι, είναι κάποιων δεκάδων εκατομμυρίων χρόνων. Οπότε είναι επιρρεπείς σε κατακρυμνήσεις, δεν αντέχουν φορτίο. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε στην Ελλάδα τέτοιες καταρρεύσεις. Το γαλάτσι είναι δομημένο πάνω σε καρστικό ανάλυφο. Η Βουλιαγμένη, ένα μεγάλο τμήμα του σπηλαίου της Βουλιαγμένης, αναπτύσσεται κάτω από τη Βουλιαγμένη. Κανένας δεν ξέρει πότε θα εξελιχθεί. Δεν έχουν γίνει μελέτες. Κανένας δεν ξέρει αν η οροφή αυτών των σπηλαίων είναι ικανή να υποστηρίξει όλο το επιπρόσθετο φορτίο από την οικιστική ανάπτυξη από πάνω. Οπότε, κανείς δεν ξέρει πότε θα συμβούν τέτοιες καταστάσεις. Επομένως, για να διασφαλίσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα από αυτή την καρστική επικινδυνότητα, τι χρειάζεται να κάνουμε? Αποτύπωση, χαρτογράφηση των σπηλαίων, να ξέρουμε τι υπάρχει στο υπέδαφος. Μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαμε μετροτενίες, κλεισίμετρα, πηξίδες, παίρναμε τα δεδομένα μας, τα περνάγαμε σε ένα πολύ ωραίο χαρτογραφικό λογισμικό στον υπολογιστή και αυτό έκανε όλη τη δουλειά και μας εμφάνιζε στις τρεις διαστάσεις, μας έδινε μία άποψη του σπηλαίου. Βλέπετε τις κύριες διευθύνσεις ενός σπηλαίου στη βιωτεία του σπηλαίου πλούτου και εδώ πέρα τα μέγιστα ύψη ανάπτυξή τους και το πλάτος τους. Οπότε μπορείς να καταλάβεις πώς αναπτύσσεται ένα σπήλαιο όταν βρίσκεται κάτω από ένα χωριό, προς τα πού κατευθύνεται, πού είναι πιο μεγάλες οι αίθουσες του σπηλαίου και φτάνουν πιο κοντά στην οροφή και πού όχι. Οπότε μπορείς να κατανοήσεις λίγο πόσο επικίνδυνα είναι κάποια σημεία στην επιφάνεια και πόσο λιγότερο επικίνδυνα είναι. Έχουμε την τεχνολογική ανάπτυξη που με την χρήση των τρισδιάστατων σαρωτών μπορούμε πια αυτή τη δουλειά να την κάνουμε ταχύτατα με τη μέγιστη, λεπτομέρεια. Είναι καταγραφή του ίδιου του σπηλαίου με ένα τρισδιάστατο σαρωτή, λέιζερ. Αυτή είναι η πρώτη αίθουσά του. Βλέπετε, το σπηλαίο, το λέιζερ μπορεί να καταγράφει με ακρίβεια 2-3 δεκατοστών. Βλέπετε όλες τις κροκάλες που έχουν πέσει από την οροφή και εδώ πέρα μπορείτε να έχετε μία άποψη της κλίμακας του σπηλαίου από τον σπηλαιολόγο. Αυτό είναι μία δουλειά που έκανα σε συνεργασία με το σπηλαιό και την εταιρεία Landmark που μου έδωσε το μηχάνημα για να δούμε πώς μπορεί ένα τέτοιο μηχάνημα να βοηθήσει την επιστημονική έρευνα των σπηλαίων. Το αποτέλεσμα είναι ένα βάραθρο. Το αποτέλεσμα της απεικόνησης είναι αυτό, είναι ένα βάραθρο, ξεκινάει η είσοδος του από εδώ, φτάνει τα 59 μέτρα βάθος. Όλα τα σημεία που κατέγραψε ο τρισδιάστατος σαρωτής ανέρχονται σε 140 εκατομμύρια σημεία και πια έχεις αποτυπώσει όπως είναι το σπήλαιο στην πραγματικότητα, χωρίς να σου έχει ξεφύγει τίποτα. Μπορείς να δεις πώς αναπτύσσεται το σπήλαιο, μπορείς να δεις σε ποιες διευθύνσεις και μέσα από αυτό να διαβάσεις την εξέλιξη του αναγλύφου της γύρω περιοχής μέσα από τη μορφή του σπηλαίου. Και επίσης μπορεί να περπατήσει από πάνω με το σκάνερ και να σαρώσει και την επιφανειακή γεωμορφολογία και να καταλάβει τελικά σε σπήλαια που αναπτύσσονται κάτω από την επιφάνεια πόσο είναι το πάχος που υπάρχει πάνω από αυτά. Και οπότε μπορεί να έχει συμπεράσματα για την λεγόμενη καρστική επικινδυνότητα. Τα χρώματα σημαίνουν κάποιοι. Είναι η διαβάθμιση του βάθους. Εδώ είναι η επιφάνεια και όσο κατεβαίνει προς το μπλε είναι το βάθος. Ελπίζω μέσα από όλη αυτή την πορεία, από την ιστορία του CAST, πόσο στενά συνδεδεμένο είναι με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας και πόσο σημαντικές είναι οι πληροφορίες που μας δίνουν τα σπήλαια, να καταλάβατε τη σημασία του και είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις τη σημασία και να γνωρίζεις πράγματα. Γιατί όπως λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, έχουν ένα σύνθημα, έχουν το conservation through education. Δηλαδή, επιτυχάνεις να κάνεις την καλύτερη συντήρηση στα πάντα, όταν μεταφέρεις τις γνώσεις για αυτό που θες να συντηρήσεις μέσω της εκπαίδευσης. Κατά αυτόν τον τρόπο μαθαίνεις τελικά τι είναι αυτό, είτε είναι υπέδαφος, είτε είναι σπήλαια, είτε είναι αρχαιολογική χώρη, τι είναι αυτό και ποια είναι η σχέση του με τη ζωή μας. Και μαθαίνεις να το σέβεσαι. Και όταν κάτι το σέβεσαι, το συντηρείς και το προστατεύεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί το νότιο ημισφαίριο έχει πιο παλιά πετρώματα από το βόρειο? Λόγω... δεν ξέρω ακριβώς την απάντηση. Λόγω των διεργασιών. Απλά είναι πιο παλιά τα πετρώματα. Οκ, okay, πήρε το ανέφερε. Ναι.
Εδώ πιο κάτω το έγκυμο χάος, πώς το λένε, είναι και αυτό κατά... Είναι μια κατακρίνηση, για εμείς το λένε, ναι. Ναι, αυτός είναι προφανώς με τα, το δίκτυο σπηλαίων, από του Λαβρίου κτλ. Δεν έχει εκτεταμένο, όπως γνωρίζω, σύστημα σπηλαίων το Λαβρίο, έχει τις τοές. Είναι μεταλλευτική δραστηριότητα οι τοές. Αυτό είναι το ανθρωπογενή. Δεν έχουν να κάνουν με διάλυση γενή σπηλαία. Είναι ανθρωπογενή δραστηριότητα. Έχει γίνει εξκαφή αυτών των στόχων για κατεργασία και εξόρυξη. Όλα αυτά συλλέγουν με δεδομένα από τις τοές. Δεδομένα ως προς τι. Την χημική σύσταση του αέρα εξαιτίας του ότι ουσιαστικά η ανθρωπογενή δραστηριότητα η οποία είναι τα τελευταία 3-4-5 χιλιάδες χρόνια, όχι μόνο στη σύγχρονη εποχή, αλλά γενικά μιλά, έχει επιδράσει τροποποιημένα όπως θα μπορούσε να επιδράσει ο σεισμός και να ανοίξει η κοιλότητα και να προκαλέσει την σπηλογένεση. Στο Λαύριο. Όχι μόνο στο Λαύριο, γιατί στο Λαύριο έγιναν πολλά. Okay. Λέω, γενικά. Όσον αφορά τα σπήλαια, αν συλλέγονται δεδομένα. Από τα ορχεία να τα συμπεριλάβουμε στον κατάλογο των σπηλαίων. Εξαρτάται το γεωλογικό καθεστώς. Υπάρχουν κάποιες δευτερογενείς αποθέσεις μέσα στα σπήλαια, αλλά δεν ξέρω σε τι στάδιο είναι η μελέτη σε αυτά. Η παλαιοκλιματολογία στηρίζεται στις δευτερογενείς αποθέσεις του ασβεστίτη. Γιατί καταγράφουν καλύτερα, επειδή έχουν άμεση συσχέτιση με τις σταγόνες και κατευθείαν με τον ασβεστόλιθο. Μετά, μέσα σε ορυχεία, εξαρτάται τι ορυκτές ύλες έχεις. Και το νερό θα περάσει μέσα από διάφορα σώματα, οπότε αρχίζει και περιπλέκεται η χημική κατάσταση εκεί και δεν ξέρω τι μελέτες μπορούν να γίνουν. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες όσον αφορά την απορροή που ξεκινάει από την επιφάνεια και μπαίνει προς τις στοές, την όξινη απορροή των στοών από κάποιους γεωλόγους, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η διάσταση η κλιματολογική σε αυτές. Σε περιπτώσεις σπηλαίων που έχουν σπηλαιοαποθέματα και μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια καταβυθίζονται και πλημμυρίζουν με νερό. Στα σπηλαιοαποθέματα υπόκειται στην αντίθετη διαδικασία, δηλαδή ξεκινάει η διάλυση λόγω υδάτων από πηγές ή από... Εξαρτάται. Κάποιες φορές έχεις διαγένεση, έχεις δηλαδή αλλαγή των ιδιοτήτων, γιατί περνάει μέσα από τους πόρους το θαλασσινό νερό και επιδρά στη χημική σύσταση πια. Και μεταβάλλει όλη αυτή την ταυτότητα που είχαν αποκρυσταλώσει οι ασβεστιτικές τρώσεις. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν έχεις καμία μετάλλαξη και συνεχίζει να υφίσταται το υλικό αδιατάραχτο στο εσωτερικό. Οπότε ένα καταβυθισμένο σπηλαιοαποθέμα θεωρείται καλή επιστημονική πηγή για κάποιον μελετητή ή προτιμάτε πάντα να είναι σε επαφή με αέρα ένα σπηλαιοαποθέμα? Μπορεί να σου δώσει, αν μπορείς να συσχετίσεις το σπηλαιοαποθέμα με συγκεκριμένους δείκτες που σου δείχνουν πότε η θάλασσα πλημμύρισε το σπήλαιο και σε κάποιες περιπτώσεις μέσα στην γεωμετρία των σταλακτητών ή των σταλαγμητών υπάρχουν τέτοιοι δείκτες, τότε μπορείς να κάνεις μελέτη για να χρονολογήσεις ακριβώς πότε η θάλασσα μπήκε και πλημμύρισε το σπήλαιο. Αλλά μπορείς να κάνεις και μελέτες κλιματολογικές, ναι, γιατί καταγράφονται όλα αυτά. Αν σου έχει δημιουργηθεί κάποια μεταβολή στη σύσταση μέσα, μπορείς να στηρίξεις μελέτες σε αυτό. Τι θα χρησιμοποιούσε, σταλαγμίτε ή σταλαγμίτε για την. Σταλαγμίτε. Σταλαγμίτε, ναι. Κυρίως σταλαγμίτε μελετάει η παλαιοκλιματολογία, γιατί μπορεί να τι συσχετήσει πιο καλά με τη σταγονορροή. Οι σταλαγμίτε είναι πιο ογκώδει μορφέ. Γιατί η σταγόνα κρέμεται από το σταλακτήτη για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να την αναπτύσσει πάρα πολύ. Ο μεγαλύτερο όγκο τη σταγόνα πέφτει πάνω στο σταλαγμίτη και εκεί αποθέτει όλο το υλικό που μεταφέρει. Οπότε έχουμε ογκώδεις μορφές που καταγράφουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας και μπορείς να συσχετίσεις αυτές τις μορφές με το ρυθμό σταγονορροής που παίζει σημαντικό ρόλο επίσης. Mm-hmm. Κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις με το σταλακτήτη. Mm-hmm. Βέβαια, εν απουσία σταλαγμητών μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κάποιες άλλες μορφές. Με δεδομένο τους υδρολογικούς χάρτες ξέρω εγώ που υπάρχουν. Ξέρεις ότι ξεκινάει, ξέρω εγώ, ένα ποτάμι από Αρκαδία, καταλήγει στο Άνθρωπος, λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχει δυνατότητα ή μέθοδος ή δεν ξέρω εγώ τι,
τις διαδρομές αυτές να ξέρεις ότι υπάρχουν σπήλαια εκεί, εκεί, εκεί και παρακάτω. Ξέρω. Για να υπάρχουν σπήλαια, δεν μπορείς να το ξέρεις, γιατί τα σπήλαια είναι μορφές που δημιουργούνται στο υπέδαφος. Όταν ξεκινάνε να δημιουργούνται και αναπτύσσονται, δεν έχουν καμία επαφή με την επιφάνεια. Όταν ένα σπήλαιο αποκτήσει έξοδο στην επιφάνεια, είσοδο για εμάς αυτό, είναι στη φάση του θανάτου του. Γιατί πια αυτά τα τμήματα του σπηλίου που είναι κοντά στην επιφάνεια εκτίθονται στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και ξεκινάει η διάβρωση. Οπότε για να έχεις σπηλιογένεση πρέπει να είναι όλα αυτά προστατευμένα. Τώρα όσον αφορά αυτό που λες, εξαρτάται με τα χαρακτηριστικά των πετρωμάτων. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, κάποιες γεωηλεκτρικές, κάποιες γεωφυσικές που μπορείς να καταλάβεις με συγκεκριμένες διατάξεις αν έχεις κοιλότητες στο υπέδαφος. Υπάρχουν. Αν συνδυάσεις διάφορες μεθόδους, μπορείς να καταλάβεις αν έχεις ανάπτυξη κοιλοτήτων, χωρίς να μπορείς να τις επισκεφθείς και να τις δεις. Και μετά από εκεί και πέρα, σε σχέση με το νερό, για να καταλάβεις όταν το νερό μπαίνει από μια περιοχή και βγαίνει σε κάποια άλλη, ή αν περνάει από κάποια σπήλαια, μπορείς να κάνεις εχνηθετήσεις. Ρίχνεις στις πηγές χρώμα και αν το δεις το χρώμα αυτό να βγαίνει μέσα σε κάποιο σπήλαιο και στη συνέχεια να βγαίνει σε κάποιο άλλο σημείο, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά συσχετίζονται. Και πιθανότητα στην πορεία να υπάρχουν και κάποιες κοιλότητες, τις οποίες όμως μέχρι να ανοίξει είσοδος δεν θα μπορείς ποτέ να τις επισκεφθείς. Άρα η ανακάλυψη νέων σπηλαίων δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι κάτι εύκολο, σίγουρα. Με πρώτες τους όγκους νερού που θα βάλεις και που θα βγει, όπως υπάρχει κοιλότητα που παραμείνει αυτό δηλαδή. Δεν παραμένει. Μπορείς να καταλάβεις, δεν έχει γραμμική συσχέτιση. Δηλαδή, μπορείς να καταλάβεις ότι μπορείς να μετρήσεις μια ποσότητα νερού που μπαίνει σε κάποιο σημείο. Αν βγαίνει λιγότερη, σημαίνει ότι κάπου αλλού χάνεται το νερό. Μπορεί να χάνεται σε κάποια σπηλαία, δεν αποθηκεύεται, χάνεται και πάει κάπου αλλού. Απλά τα σπήλαια είναι ένα παράθυρο στην υπεδαφική πορεία του νερού. Όπου έχει σπήλαιο, ξέρεις ότι περνάει νερό από εκεί. Γιατί το νερό είναι που το δημιουργεί. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα που είναι και παράθυρο. Αυτό το που ονομάζουν καστικό παράθυρο, που πολλές φορές σε κάποια σπήλαια, ειδικά στα υποθαλάσσια ή τις πηγές που καταδιόμαστε, το καστικό παράθυρο συνήθως είναι μικρότερο από το συνολικό μέγεθος του σπηλαίου. Δημιουργήθηκε ουσιαστικά από τον όγκο του νερού που πίεζε και έψαχνε να μπει δίωδο προς τα έξω. Έναν ορισμό για καστικό παράθυρο που ξέρω είναι όταν έχεις δύο διαδρόμους ανάπτυξης σε ένα σπηλαίο, τον ένα κοντά στον άλλον, όταν σιγά σιγά το ενδιάμεσο τείχομά τους αρχίζει και απολεκτείνεται και η διάλυση δημιουργεί σε ένα παράθυρο, αυτό καλείται καστικό παράθυρο. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί ο καθένας να προσδίδει διαφορετικούς ορισμούς. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι επιστημονικό πάνω σε αυτό για να σου πω. Η χρονολόγηση των τομών των σταλαγμητών πώς ακριβώς γίνεται, με τη μέθοδο? Ουρανίου θορύβου. Παίρνεις υλικό, ασβεστητικό και μετράνε την ποσότητα ουρανίου που έχει και με μια συγκεκριμένη μέθοδο μπορούν να το ανάβουν αυτό σε χρονολόγηση. Γίνεται στην Ελλάδα αυτό? Όχι, μόνο στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποιο εργαστήριο που να κάνει τη συγκεκριμένη χρονολόγηση ουρανίου θορύβου. Πώς εξηγείται επιστημονικά η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού όσο καταδίεσαι βαθύτερα, όπως παραδείγματος χάρη στη λίμνη της Βουλιαγμένης? Έχει να κάνει με το επιφανειακό νερό στην πορεία του προς το υπέδαφος, ακολουθεί αυτές τις διαρρήξεις, τις τεκτονικές ασυνέχειες. Όσο πηγαίνουμε προς το βάθος, υπάρχει η λεγόμενη γεωθερμική βαθμίδα και σιγά σιγά αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει, επειδή τώρα για τη Βουλιαγμένη δεν ξέρω, και δεν ξέρω τι μελέτες έχουν γίνει. Απλά έχουν καταγράψει ότι υπάρχει μια αυξημένη βαθμίδα. Και αυτή η βαθμίδα, η αυξημένη, υπάρχει και στο σπηλαιοβάραθρο το γερμανικό. Υπάρχει κάποια πορεία του νερού αρκετά βαθιά, με αποτέλεσμα να μεταφέρει, να παίρνει τη θερμότητα από τον περιβάλλοντο χώρο και στην πορεία του προς τα πάνω μεταφέρει αυτή τη θερμότητα. Δεν έχει να κάνει με ίσως κάποιο ηφαιστειογενές τόξο? Υπάρχει το ηφαιστειογενές τόξο στην Ελλάδα, απλά δεν ξέρω τα βάθη που φτάνει και υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω συγκεκριμένα όμως να σου πω για τη Βουλιαγμένη τι γίνεται. Συνήθως όπου έχεις γεωθερμικά πεδία, δηλαδή όπου έχεις μαγματικούς θαλάμους σε κάποια χιλιόμετρα στη γη, το νερό καθώς κατεβαίνει μέσα από τις ασυνέχειες, τραβάει θερμότητα γιατί αυτή η μαγματική θάλαμη, όπως είναι το ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου, σε 10 χιλιόμετρα, 15, έχουμε μαγματικούς θαλάμους. Αυτή η θερμότητα που υπάρχει επηρεάζει τα γύρω πετρώματα. Οπότε τα νερά που βρίσκουν δίωδο και κατεβαίνουν αρκετά χαμηλά, παίρνουν μεγάλη θερμοκρασία και ανεβαίνουν πια θερμά προς τα πάνω. Ωραία.
Αλλά για τη βουλιαγμένη δεν το γνωρίζω. Στις περιοχές που είναι χτισμένες, ας πούμε, πάνω σε καστικά εδάφη, δεν υπάρχουν μέθοδοι που να εντάσσονται, ας πούμε, στις μηχανολογικές τέτοιες τεχνικές μελέτες που γίνονται πριν. Στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Καλά, στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, στην Αμερική, στη Φλόριντα, που έχουν μεγάλο πρόβλημα με τις καταπτώσεις και πια όταν κάποιος φτιάξει ένα σπίτι, πέρα από ότι γίνεται ολόκληρη μελέτη για να δουν τι υπάρχει από κάτω και στις περισσότερες περιοχές ξέρουν τι υπάρχει από κάτω, υπάρχει και η αντίστοιχη εταιρεία ασφάλειας που σου ασφαλίζει το σπίτι. Οπότε επειδή εκεί παίζουν λεφτά, κοιτάνε τα πάντα. Διαφορετικά οι εταιρείες, οι ασφαλιστικές δεν θέλουν να δώσουν λεφτά αν κάτι συμβεί σε σχέση με κατάρρευση. Εδώ στην Ελλάδα δεν γνωρίζω μηχανικές μελέτες που να αφορούν το μέγιστο φορτίο που μπορεί να υποστηρίξει μια καστική περιοχή. Το να γίνεται παντού που έχουν ασχοληθεί, που είναι γνωστό ότι μπορεί να υπάρχουν ή ότι υπάρχουν. Δυστυχώς και όταν χτίζεις ένα σπίτι στην Ελλάδα, υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις γεωλογική μελέτη. Είναι ένας νόμος αρκετά παλιός από το 1950, κάτι τέτοιο, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται. Οπότε είναι ένα θέμα διαφορετικό. Για να ρωτήσω και εγώ κάτι. Για πες μου, εσείς ξέρετε από τις γραμμές που στα ρήγματα την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε διοξίδιο μέσα από αυτά τα χρόνια, τα πριν εκατομμύρια χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Μπορείς να μας πεις περίπου πώς ήταν, ας πούμε, πριν από 300.000 χρόνια η περιεκτικότητα σε στοιχεία στον αέρα. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε... Δηλαδή είχε, ας πούμε, διοξίδιο πολύ, είχε θείο, διοξίδιο του θείου, τι είχε. Διοξίδιο είχε, αν πάω πίσω στο διάγραμμα που σας έδειξα, αν πάει πίσω. Μία ερώτηση είναι αυτή. Η άλλη, μέχρι να πας πίσω, είναι... Ήθελε, κάτσε εδώ, να μας πεις. Αν ξέρεις να μας πεις, ας πούμε, τι περιεκτικότητες είχε. Και έχει σχέση και με την... 300.000 χρόνια η περιεκτικότητα σε διοξίδιο ήταν περίπου στα 220. Σχεδόν όπως είναι τώρα. Τώρα είναι 405 πιπέρι. Όχι, καλά, όχι τώρα, όπως ήταν στα φυσιολογικά του. Ναι. Δηλαδή... Είμαστε σε μια παγετώδη περίοδο. Όσο αφορά τώρα τη διάβρωση του καρστ, του εδάφους, σε πάση περιπτώσει, από την όξινη βροχή, δηλαδή από τα οξύρια του θύμου, δεν υφίσταται ανάλογη διάβρωση και δημιουργία ρηγμάτων η συνέπεια της... Η όξινη βροχή όμως είναι τοπικού χαρακτήρα, δημιουργούνται στις μεγαλοπόλεις. Ναι, στην Ιαπωνία έχουν συμβεί μεγάλες... ότι δημιουργούνται μεγάλες ρογμές στο έδαφος από την όξινη βροχή. Μπορεί να διαλύει, μπορεί το υδρόφιο και το θεϊκό οξύ διαλύει τον ασβεστόλιθο και δημιουργεί τα λεγόμενα υπογενή σπήλαια. Απλά είναι πιο περιορισμένα. Ναι, δύναται να κάνει, έχει αυτό το χαρακτήρα. Έχετε τέτοιες μελέτες δηλαδή? Στην Ελλάδα όχι. Καλά, στην Ελλάδα δεν έχει. Για την Ιαπωνία δεν το ξέρω. Ξέρω όμως, επειδή υπάρχουν τα λεγόμενα υπογενή σπήλαια, είναι τα σπήλαια που δημιουργούνται από ανερχόμενα ρευστά που έχουν μέσα θεϊκό οξύ. Το σπηλαιοβάραθρο, το γερμανικό στην Βουλιαγμένη, έχει μορφές που μπορεί να αποδοθούν σε υδρόθυρο, σε θεϊκό οξύ. Και στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν σπήλαια που έχουν τέτοιες μορφές. Αλλά αυτές σχετίζονται με ανερχόμενα ρευστά από το υπέδαφος. Γι' αυτό και τα υπογενή σπήλαια αποφύλουν τη δημιουργία τους στη διαλυτική δράση του θεϊκού οξέως, έχουν μια ανάπτυξη από κάτω προς τα πάνω. Ενώ τα διαλυσιγενή σπήλαια αποφύλουν τη δημιουργία τους σε αμφαγικό οξύ, αναπτύσσονται από την επιφάνεια και προς τα κάτω.